Αλλά η γη όμως όταν βγήκε έξω από τα νερά ή το άμορφος, δεν είχε καμία ομορφή. Και η παντοδυναμία του Θεού τη φύτευσε παράδεισο. Με όλα τα δέντρα, με όλα τα φυτά, με όλα τα άμπη και τα πάντα. Και καρποφόρα και άγραπα. Αλλά είπε στους πρωτοπλάστους τότε, τους έβαλε στον παράδεισο, όχι μόνο να τρώνε από τους καρπούς του παραδείσου, αλλά να περιποιηθούν και το παράδεισο. Εμείς σήμερα δυστυχώς βάζουμε φωτιές και καίμε τα δάση. Τη ζωή μας καίμε. Δεν το νιώθουμε, δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εάν το καταλαβαίνω, δεν θα το κάνουμε αυτό οπωσδήποτε. Να καίμε το παράδεισο που φύτεψε ο Θεός. Και ευλόγησε αυτά τα δέντρα και τα... και τα φύτα πάντα, ώστε οι σφόροι να βλαστάνουν, ώστε η γη να μην μείνει χωρίς πράσινο. Να βλαστάνουν τα... οι σφόροι, το δέντρο. Και οτιδήποτε θα βγάλει καρπούς. Έπειτα έκανε τα ζώα άγρια και ήμερα, καθαρά και ακάθαρα, ώστε πλημμύρισε η γη από όλα τα είδη ζώα, η θάλασσα και η ξηρά. Τα νερά τα ονόμασα δώσει θάλασσες. Είναι 7 φορές από τη γη μεγαλύτερη η θάλασσα. Από τη γη είναι 7 φορές μεγαλύτερη η θάλασσα. Και στέκονται όλη η γη, στέκει απάνω στα νερά. Και περισσεύεται. Γύρω στον άψονα της. Και την έκτη μέρα εκάλεσε τα 3 πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, δεύτε πίσω με έναν άνθρωπο. Κατοικώνα η μετέρα και ομοίωση. Το κατομοίωση θα το διαλύσει ο καθένας να ομοιωθεί με το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν έχουμε απόλυτη αγάπη, είμαστε κοντά στο Θεό. Δεν έχουμε απόλυτη αγάπη. Δεν έχουμε. Και έτσι έγινε η δημιουργία. Δημιούργησε ο Θεός. Ο Υιός Φόρος όμως από την υπερηφάνεια, όπως είπαμε, ήθελε να κατεβάσει το Θεό από το θρόνο, να ανέβει εκείνος. Και εκεί που το σκεπτόταν, το παραμορφώνει. Το διάβολο, τον Ιωσόρο. Τον έκανε με 7 κεφαλάς και με 10 κέρατα. Και με ουρά μακριά. Μόλις είδανε οι ταξιάρχοι αυτό το κακό που έγινε για το από τον Ιωσόρο, κάνανε σύναξη και συνάξανε όλους τα τάγματα των Αγγέλων και είπανε στόμεν καλός, στόμεν μεταβό. Και σταμάτησε ο Θεός το κακό για την παρολίγο να τους πετάξει όλους τους Αγγέλους κάτω, στη γη. Ερχόμεθα τώρα στο Μωυσή. Όταν ο Μωυσής έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του, γιατί είχε 7 κόρες, την πρώτη είχε πανερθεί της Επίρα, υπανέρχεται ο Μωυσής, αναγκαστικά. Αιθίωπες ήταν, μαύρη την έδρα. Μαύρη. Μια μέρα όμως είδε μια παράξενη παιδιά και εγώ ήταν μία βάθος και δεν γεγόταν. Και του βγαίνανε φλόγες από μέσα, αλλά η βάθος ήταν κατά πράσινη, δεν γεγόταν. Και αυτό του πάει και πήρε. Και βγαίνει κοντά για να δει την παιδιά, τι ήταν αυτό το παράδοξο που έλεγε. Και άκουσε να του μιλήσει ο Παντοδύναμος.
Μωυσή, Μωυσή, βγάλε τα υποδήματά σου, διότι ο τόπος τούτος είναι ιερός. Και πλησίασε κοντά. Και έβγαλε τα παπούτσια του ο Μωυσής και πήγε κοντά. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Πλην μου άλλος Θεός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και επειδή άκουσα τον βοησμό του λαού μου στην Αίγυπτο, που ήταν σκλάβοι στους Αιγυπτίους, ήταν σκλάβοι, θα πας να πεις στον βασιλιά τον Φαραώ να τους δώσει 3 ημέρες άδεια να βγουν έξω από τα σύνορα της Αιγύπτου και εγώ θα σας δίνω στη γη της Επαγγελίας, στη γη των πατέρων σας. Εκεί θα σας δίνω. Του λέω όμως εσείς, εγώ κύριε δεν μπορώ να μιλήσω. Ο Φαραώ είναι ρήτορας. Ο Μωυσής του είχαν βάλει ένα μαγκάρι μακάρονα και είχε καεί η γλώσσα του και δεν μπορούσε να τα μπέρδευε τα λόγια. Δεν μπορούσε να μιλήσει καθένα λόγια. Να μπέρδευε πολύ τα λόγια. Του λέει αυτό που κρατάς στα χέρια σου τι είναι, ράβδος είναι. Είχε τη μαγική ράβδο. Ρίχτηνε κάτω, την πετάει κάτω και έγινε φίδι. Η μαγκούρα. Και στριβογύρισε κοντά και φοβήθηκε ο Μωυσής. Μη φοβάσαι Μωυσή. Σκύψε και πιάσε το φίδι από την ουρά. Και σκύβει το πιάνει το φίδι από την ουρά και έγινε ράδος πάλι. Με αυτή, με αυτό το τρόπο θα πας. Θαυματουργικά δηλαδή. Θαυματουργικά. Δεν είπε πουθενά ότι μίλησε με τον Θεό, ούτε στη γυναίκα του, ούτε στο πεθερό του, σε κανέναν. Το μόνο που είπε στη γυναίκα του, θα φύγω αύριο και θα πάω στην Αίγυπτο, είπε. Διότι έχω 40 χρόνια που λείπω από εκεί και έχω επιθυμήσει. Ζουν οι γονείς, τα αδέρφια μου, όλοι είναι καλά, δεν είναι καλά. Θα πάω στην Αίγυπτο. Του λέει η γυναίκα του Σεφίρα, θα έρθω κι εγώ είπε. Και να πάρουμε και τα παιδιά μας. Και δύο παιδιά, δύο αγόρια. Στο πρώτο παιδί είχε κάνει περιτομή όπως κάνανε οι Εβραίοι. Ο Κύριος έκανε περιτομή. Για να πάψει τα σιώδη αυτά που λέγανε ότι δεν έχει περιτομή, δεν είναι του Θεού. Ναι. Εκ των ημωφύλων αναλυώτως ανθρωπίν προσέδαμε. Θεός τον κατουσία απολύσουν εκεί. Εκδίωσε νόμο, λέτε. Η περιτομή ήταν νόμος. Για να ήταν μέσα στο νόμο. Να μην λέγανε, να βρουν καμιά κατηγορία ότι δεν είχε περιτομή. Και έτσι δεν θα ήταν το Θεό. Δεν θα ήταν. Ξεκίνησαν. Του είπε να πάει στην Αίγυπτο, δεν του είπε να πάει για τη γυναίκα σου και τα παιδιά. Δεν το κατάλαβε καλά ο Μωυσής. Κάνω λάθος. Και εν πάση περιπτώσει πήραν και τα παιδιά και φτάσανε στα σύνορα της Αιγύπτου. Ώστε να ετοιμάσουν τα χαρτιά να μπουν μέσα στην Αίγυπτο. Παρουσιάστηκε ο μέγας αρχάγγελος, ο Μιχαήλ. Και φοβέρισε τον Μωυσή να τους σκοτώσει. Πρώτα τον Μωυσή. Και έπειτα γυρίζει στη Σεφίρα, στη γυναίκα του. Της λέει, γιατί δεν έκανες περιτομή και στο άλλο παιδί. Τώρα πάρε και κάνε αμέσως. Θα βάλει με τη γυναίκα. Ο μέγας αρχάγγελος. Ναι. Δεν είχε ξεράθει όμως για να κόψει την περιτομή και αναγκάστηκε να πονήσει μια πέτρα, να την κάνει ξεράφι και έκανε την περιτομή. Αλλά επειδή ήταν ηλικιωμένος, δεν ήταν μικρός ο γιος της, ήταν σε ηλικία μεγάλη.
έπαθε αιμορρογία και αναγκάστηκε μετά η μητέρα τους να τα πάρει τα παιδιά να γυρίσει πίσω, ώστε να πάει ελεύθερο. Ο Μωυσής να πάει ελεύθερο. Ένα θαύμα των Αρχαγγέλων του Μιχαήλ. Καθαρό θαύμα. Και από εκεί πήγε στην Αίγυπτο. Δεν έχουμε αυτό το θέμα, αλλά επειδή συνέβησε. Έπειτα όταν ήρθαν στη γη της Επαγγελίας, πέθαινε ο Μωυσής μετά από 40 χρόνια που ήταν στην Αίγυπτο, πέθανε στα όρη Μωάβ. Και κάλεσε το λαό τότε, τους ευδόησε και είπε τώρα να υποταθείτε στο νησού του Ναβί. Με αυτόν θα πάτε να κυριεύσετε όλη την Παλαιστίνη. Αλλά να προσέχετε, να έχετε αγάπη, μη μαλώσετε και κάνετε κανένα πόλεμο μεταξύ σας. Είστε αγαπημένοι. Είστε αγαπημένοι. Και πέθανε ο Μωυσής, αφού ευλόγησε και πάλι ιδιαίτερο σε κάθε φυλή, τις 12 φυλές, και πέθανε. Σε 3 ημέρες παίρνει ο Αρχάγγελος ο Μιχαήλ το νεκρό σώμα του Μωυσή να το πάει στον ουρανό με εντολή του Θεού. Και έκανε διακριτήσε το με τον δαίμονα. Πού το πας αυτόν που είναι κακούργος. Και είπε ο Αρχάγγελος, ο Κύριος να σε επιτιμήσει, του λέει, να σου κλείσει το στόμα. Ναι. Και έτσι με τα βίας γλίτωσε ο Μωυσής. Εμείς αν έχουμε κατηγορία βλάσιμο, πού θα πάμε. Πού θα πάμε. Θα μαζευτεί ο ουρανός. Για να έχουμε κατηγορία βλάσιμο. Για να μαζευτεί ούτε ο ουρανός. Και την άλλη μέρα όταν πήρε το λαό, γιατί ήταν περίπου 2 εκατομμύρια λαός, και φτάσανε απέναντι από την Ιερυχώ. Μόλις σηκωθήκανε ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι που κατοικούσαν στην παραλία του Ιορδάνη, είδανε την κυβωτό της Διαθήκης του Κύριου, του Κύριου Οδοπύλου της Ιησούς, και η Εκκλησία, το Ιερό δηλαδή, η κυβωτός, η Χρυσή κυβωτός. Φοβήθηκαν και τα μαζέψαν και φύγανε, πήραν τα παιδιά τους και όλα τα τρόφιμα, ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα αφήσανε και τα κουπάδια με τα ζώα, τα αφήσανε εκεί. Τρέξανε να γλιτώσουνε, γιατί φοβήθηκαν, γιατί όπου πηγαίνανε οι Εβραίοι τότε, τους φάζανε. Λαούς. Γιατί τους βάζανε. Γιατί δεν ήταν το ήταν του διαβόλου. Όχι. Και μετά από 3 ημέρες, έμενε 3 ημέρες εκεί, διέταξε ο Ιησούς τον Ναβί τους ιερείς που σηκώνανε τον κυβωτό, διότι μόνο από τα χέρια των ιερέων θα σηκώνανε τον κυβωτό. Απαγορευόταν να αγγίξει απάνω και κυβωτό λαϊκός άνθρωπος. Το απαγόρευε. Απαγόρευε. Γιατί εκεί είχαν τα Άγια των Αγίων. Λοιπόν. Και κάλεσε το λαό, ελάτε κοντά με τους αξιωματούχους. Ελάτε κοντά να ακούσετε τους λόγους του Κυρίου, λέει. Γιατί δεν έχετε ξαναπέρασει αυτό το δρόμο, λέει, από τον Ιορδάνη. Και είπε ο Ιησούς τον Ναβί ότι τα νερά που κατέρχονται θα σταματήσουν επί τόπου. Και τα νερά που φεύγουν από το ποτάμι θα φύγουν. Και πέρασε ο λαός αυτός επί ψηλού εδάφους. Από προηγουμένως
προπορέθηκε η κυβωτός με τους ιερείς και σταμάτησαν στη κήτη του ποταμού, στο βοθύτερο μέρος. Εκεί σταμάτησαν. Βγήκε όλος ο λαός, ήσυχα και βιαστικά. Χωρίς να πληγεί, χωρίς να πάθει κανείς τίποτα. Βγήκε όλος ο λαός, διότι αφήσαν τις σκηνές και τις άφηνε πολλά, δεν είχαν σκηνές και ζώα. Σκέτοι άνθρωποι περάσαν από το ποτάμι. Και είπε ο Θεός στον Ιησού του Ναβί. Θα διαλέξεις, του λέει, 12 άντρες από έναν από κάθε φύλη. Να πάνε να σηκώσουν από μια πέτρα, από τα πόδια που στέκονται οι ιερείς. Ζουγαριτές, ξύχα. Και ο Ιησούς ο Ναβί έβαλε άλλες πέτρες από την ξηρά στην ίδια θέση, στο ποταμί. Και είπε ο Θεός, είπε ο Ιησούς Ναβί στον Θεό, τι θα χρησιμεύσουν αυτές οι πέτρες, στον τόπο που θα στρατοπεδεύσετε απόψε, θα τις βάλεις πέτρες κύκλο και θα πείτε στα παιδιά σας και στα παιδιά των παιδιών σας και σε άλλη γενεά ότι οι πατέρες σας πέρασαν επί ξηρού εδάφους από τον Ιορδάνη τον ποταμό. Αν το έχετε για ενθύμιο, για σημείο δηλαδή αυτό. Για σημείο. Και πήγαν στα δομπεδεύσαν στα Γάλγαλα. Για ένα χωριό, μια πολιτεία μεγάλη. Απέναντι από την Ιερικό. Εκεί στρατοπεδεύσανε το πρώτο γράμμα. Και εκεί μείναν αρκετοί. Και έπειτα τα νερά ξεκίνησαν πάλι όπως και προηγουμένως. Είχαν φτάσει τα νερά μέχρι τη Ζαρετά. Για να πλώσει η γη, η θάλασσα. Το νερό κατέβαινε από τις πηγές. Αλλά είχε απλώσει και είχε πιάσει όλο τον τόπο. Εκεί παρουσιάστηκε ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος στον Ιησού του Ναβί. Του λέει, εσύ με εμάς είσαι ή με τους αντιπάλους μας. Με εσάς, του λέει. Θα πάρεις και θα κάνεις περιτομή σε όλους τους άντρες, διότι όσα παιδιά είχαν γεννηθεί στη μέρη μου, δεν είχαν κάνει περιτομή. Ήταν όλοι σε ηλικία. Από 40 χρονών, από 40 χρόνια, οι γυναίκες που βγάζαν παιδιά. Διότι δεν είχαν από μια γυναίκα, όπως έχουν σήμερα. Είχαν όσες έδωσαν. Δύο και τρεις και πέντε. Πάρα εκτός. Ήταν τότε ελεύθερα να αυξάνει ο πληθυσμός. Να πληθύνουν οι άνθρωποι. Ήταν και αυτό θέλημα Θεού. Και δεν θα φύγετε από εδώ, έως όταν σας ξαναειδοποιήσω. Σας ειδοποιήσω. Και έπειτα που πέρασαν 40 ημέρες και πλέον, θεραπεύτηκαν οι άντρες αυτοί από τις πληγές και ξαναπήγε ο Μέγας Αρχάγγελος. Του λέει πάλι ο Ιησούς ο Ναβί, εσύ με εμάς είσαι, να είμαι αφηγή. Ναι, εσάς είμαι. Θα ετοιμάσεις 10 ιερείς με 10 σάλπιγγες από κέρατα κρυαριού, γυριστά δηλαδή. Μόνο την πίπα έβαζα μπροστά, στην άκρη του κεράτου και θα προχωρήσουν οι ιερείς με την κυβωτό μπροστά. Στα πηκτέ θα πάνε μπροστά. Έπειτα θα ακολουθήσουν οι άλλοι ιερείς με την κυβωτό της Διαθήκης
Και έπειτα ο λαός ολόκληρος θα πάτε να τυπλώσετε την Ιεριχώ. Θα έρθείτε 7 στροφές. 7 στροφές θα δείτε. Και την 7η στροφή θα σταματήσετε επί τόπου. Και θα αλλάξει όλος ο λαός δια μιας. Και τότε θα πέσουν τα τείχη αυτομάτως. Θα μπείτε μέσα στην Ιεριχώ. Μάντρα φοβερή. Και κρέμισαν όλα. Τα διέλυσε το χέρι. Και θα τους φάξετε όλους, είπε. Ούτε γύρω θα αφήσετε, ούτε βρέφολε θα αφήσετε. Ούτε νίκη. Εκτός από μια οικογένεια αυτή δεν θα την περάσετε εκεί. Αυτή η οικογένεια ήταν Ραβ ονόματι. Αυτή ήταν Πόρνιζα. Αλλά την παντρεύτη μετά Ισραηλίτης γιατί φιλοξένησε τους δύο κατασκόπους του Γεστιλή ο Μωυσής εκεί, στην Ιεριχώ. Και τους οδήγησε και τους έσωσε και προφήλθησε μάλιστα. Γι' αυτό αυτή πήρε χάρη. Μόνο αυτή η οικογένεια έμεινε από όλο το πληθυσμό που είχε η Ιεριχώ τότε. Όσα χρήματα βρείτε θα τα βάσετε στο Ταμείο του Θεού. Μην τυχόν και πάρει κανείς για πάλι του, γιατί αν είμαστε τώρα εμείς, θα σκεφτούν όλοι ποιος θα πάρει περισσότερο. Με τα ζεμπόσουν τώρα. Και δεν το κάνω. Μου καλά. Γιατί θα έρθει η οργή του Θεού κατ' επάνω σας, συμβουλές, οργανιώδη. Αλλά και ο Αρχάγγελος είχε συμβουλευτεί το Θεό. Διότι οι άγγελοι λέγονται αγγελιοφόροι. Εκτελούν τις διαταγές του Θεού. Δεν μην κατάλαβα. Δικό του δεν μπορούν να κάνουν. Αν δεν έχει την εντολή, δεν θα κάνει λίγο. Και έτσι τους φάξαν όλους και τους βγάλανε μετά έξω, τους χωρίσαν και βάλανε φωτιά και τους κάψαν. Πού να τους φτάψουνε, ίσως και ένα εκατομμύριο κόσμο να έχει μέσα. Ναι. Αφού δεν ήταν του Θεού, ούτε τους υποδόγησε ο Θεός. Ήταν άπλωστοι πια. Ήταν του διαβόλου. Ιδωλολάτρες ήταν. Αυτό είναι και αυτό ένα μεγάλο θαύμα. Των αρχαγγέλων δηλαδή. Και αν θα πάμε στην εκκλησία, εκεί κάνουν παρέλαση οι άγγελοι, όταν τελείται η Θεία Λειτουργία. Όπως λέει το Απολυτήγιο του Αγίου Σπυρίδωνος, και αγγέλους λειτουργούντας ιερότατε. Αγγέλους, τους έβλεπες αγγέλους, να τον βοηθάνε στην λειτουργία. Ήταν κάποιος Άραβας ονόματι Αμουράτ. Και πήγε κάποιος Εβραίος και του λέει ότι οι χριστιανοί θέλουν να κάνουν επανάσταση. Για σένα. Και έδωσε διαταγή στον Αμφιλόχιο, ο οποίος έγινε Άγιος, μαρτύρης, μαρτύρης ο Αμφιλόχιος, να πάει να σφάξει τους χριστιανούς και να κατεδαφίσει και το ναό της Αναστάσεως, του Παναγιωτάτου, να γραμμίσει όλα. Να αυτή τη διαταγή. Πηγαίνει ο στρατηγός με πολύ στρατό και όπως είπε ο άνθρωπος, ότι πολλούς χριστιανούς βρήκα και τους σκότωσα, είπε, αλλά την εκκλησία δεν την είδα. Νησιοπάσει ο Θεός, ο Κύριος, με τη σκέπη του. Δεν βρήκε την εκκλησία. Ολόκληρος ναός. Περιούσιος ναός.
τεράστιος, γιατί μέσα εκεί είναι ο Γολγοθάς, είναι ο Πανάγιος Τάφος, είναι ο Τάφος της Αγίας Ελένης. Και τι δεν είναι μέσα εκεί. Να όλα σε μια στέλη. Όλα σε μια στέλη είναι. Λαβύρινθος, τους χάνεσαι δηλαδή αν πας. Και δεν ξέρεις, δεν μπορεί να βγεις. Ναι. Και πηγαίνει στον αρχιδότη, του λέει γιατί αυτό και αυτό έκανα. Πολλούς χριστιανούς σκότωσα, αλλά την εκκλησία δεν την είδα. Δεν την βρήκα. Τι είναι αυτά που λέω στην πίτα. Μήπως έχουν πληρώσει αμέσως το πονηρό. Οι χριστιανοί και λες ότι δεν βρήκε στην εκκλησία. Όχι, δεν την βρήκα. Να μου δώσει το στρατό όπως είναι και άλλο στρατό να μαζέψει, να πάω μόνος στην Κύπρο ο Αμφιδόχιος. Πηγαίνει ο Αμφιδόχιος. Μόλις μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα, να τους γνώσω. Είναι δυνατόν, λέει, να μην την είδατε την εκκλησία. Και διέταξε να το κάνουν, να κάνουν στάβλο τον ναό. Όλα τα ζώα να τα βάλουν μέσα. Ο Πατριάρχης από το φόβο του είχε φύγει, είχε κρυφτεί. Είχε κρυφτεί. Είχε μείνει εκεί ένας γέρος, ιερομόναχος, και ένας γεροντάκος ψάλτης, κρύφτος. Και ό,τι παραδόξου θαύματος, ότι τα ζώα μόλις μπήκανε μέσα, πέσανε και ψοφίσανε όλα τα ζώα. Διέταξαν να βγάλουν έξω τα ζώα στην Αγία Αυλή, που πλημμύρισε από ζώα η Αυλή. Και είπε να μου φέρει το θρόνο, με τι κάνει αυτό το ζώο, οι χριστιανοί. Να το αποκαλύψει ο Θεός, το μεγαλείο του Θεού. Με τι γίνεται στην Εκκλησία. Εμείς πάμε στην Εκκλησία, αλλά είμαστε αδιάφοροι. Δεν το ξέρω πού βρισκόμαστε. Και παρακολούθησε. Παίρνει το πρόσωπο να κόψει ο παπάς εκεί. Αλλά αυτός του φάνηκε ότι έσωσε ένα μικρό παιδί. Μα τόσο ωραίο που του φάνηκε ότι αυτός είναι κακούργος, λέει. Και κλώστε καλά την εκκλησία να μην φύγει, γιατί θα το κάνω κομμάτια. Άμα τελειώσει. Και ο παπάς είχε το πρόσωπο στο χέρι. Δεν είχε παιδί να σπάσει. Το πρόσωπο είχε. Και όμως, αυτός το είδε ότι ήταν άνθρωπος. Το είδε ότι ήταν άνθρωπος. Και είναι πραγματικά ο Χριστός ο ίδιος που θυσιάζεται. Αλλά δεν το καταλαβαίνει που και τον ιστερό που είπε ο παπάς, εγώ λέει που κάνω αυτή τη 30 χρόνια τώρα. Τώρα αυτά που είδες εσύ δεν τα είδα εγώ. Δεν τα είδα εγώ. Ναι. Την ώρα που βγήκε ο ιερεύς τη μικρή είσοδο, γιατί έχουμε και μεγάλη είσοδο και μικρά είσοδο. Την ώρα που βγήκε ο παπάς στη μικρά είσοδο, τον ακολουθούσαν άγγελοι, γιατί αυτό παρακαλεί, ώστε να έρθουν άγγελοι να υπηρετήσουν τον Κύριο, γιατί έχει το Ευαγγέλιο στα χέρια του και γραμμέ. Και φτερουγίζαν οι άγγελοι δίπλα στον ιερέα, που τα πέρα τους χτυπάγανε στα μούτρα του Αμφιδόχιου, του βασιλιά. Τα φτερά τους χτυπάγανε στα μούτρα τους, τόσο μεγάλη. Όταν όμως βγήκε μετάλλια στη Μεγάλη Ισόδο, βγήκε μετάλλια μυστήρια,
Εκεί ήταν που ήταν. Χερουβίμ και Σεραφείμ. Αρχάγγελοι. Μετάρσια, φτερωτά. Τι είδος άγγελοι. Και δεν υπηρετούσαν εκεί το ναό. Απόρρισε ο βασιλιάς που τα είδε φανερά. Εμείς τα λέμε τώρα με το στόμα και ίσως να μην τα πιστεύουμε. Αυτός όμως τα είδε οφθαλμοφανός. Λοιπόν. Και την ώρα που βγήκε ο παπάς να αναγνώσει το Ευαγγέλιο, είδε τους δύο αρχαγγέλους, ο ένας από το δεξί χέρι του ιερέως και ο άλλος από το αριστερό μέρος. Τώρα έχουν δύο παιδιά μικρά, τον λαμπάρες, βγαίνουν και συνοδεύουν και μνημονεύει ο παπάς. Αλλά αυτός είδε τους δύο μεγάλους αρχαγγέλους. Ναι, το... Μιχαήλ και το Γαβρίλ. Και όταν έφτασε να πει το πιστεύω, είδε ότι κατέβηκε ο Θεός και ανέστησε το παιδί. Και κράτησε ο παπάς το αίμα που το γυρίσε το Άγιο Ποτήριο και σώμα, ένα τεμάτι από το σώμα του Κύριου. Τον εθεράπευσε, τον αγκάλιασε και τον φίλησε και τον πήρε στον ουρανό. Γιατί γίνεται η πρώτη ανάσταση την ώρα αυτή. Είναι η ανάσταση την ώρα. Στο τέλος, αφού τελείωσε, δεν είχε να κοινωνήσει κανένα, γιατί δεν υπήρχε χριστιανός. Και κοινώνησε ο παπάς, ίσως και ο ψάλτης, να κοινώνησε. Του λέει ο βασιλιάς, ο Αμφιλόχιος, θέλω και εμένα να μου δώσεις από αυτό που είπες εσύ. Γιατί εγώ είδα ότι έσωσες ένα μικρό παιδί. Και να μου δώσει για μένα γυναίκα. Λέει, εσύ δεν μπορεί να κοινωνήσεις και του δίνει το αντίδωρο. Ναι, δεν μπορεί να κοινωνήσεις γιατί είσαι αβάπτιστος. Να με βαπτίσεις τώρα, είπε, και να κοινωνήσω. Και να κοινωνήσω. Δεν μπορώ εγώ, δεν έχω δικαίωμα να σε βαπτίσω γιατί εσύ είσαι βασιλιάς και πρέπει να σε βαπτίσει ο Πατριάρχης. Πού είναι ο Πατριάρχης, να τον φωνάσει να έρθει εδώ να βαπτιστώ, είπε, να μην φύγω, να βάπτιστω και να κοινωνήσω κιόλας. Και όπως το είπε, κάλεσε τον Πατριάρχη και πήγε και φοβήθηκε ο Πατριάρχης πως θα τον σκοτώσει, αλλά πέω στα πόδια του, του φίλησε τα πόδια. Και βαπτίστηκε ο Αμφιλόχιος. Και πηγαίνει και δίνει αναφορά στον βασιλιά του μεγάλου τον Αμουράτ και αυτός τον... Εδώ. Όχι τίποτα, για να κλείσει το θέμα, αλλά υπέρασε η ώρα. Α, καλά, έχουμε δουλειά ήδη. Λοιπόν, τι γίνεται μέσα στην εκκλησία, άγγελοι και αρχάγγελοι. Τι γίνεται. Να πούμε και για τον Γαβρίλ λιγάκι, γιατί δεν μας θα ζήλειος, θα μας μαλώσει. Εσύ δεν είναι. Απέσει από εκεί ναι. ένα θάμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Γαβρίλ και του Γαβρίλ. Λοιπόν, όταν ο Ζαχαρίας ήταν στο ναό να ετοιμάσει το θυμίαμα να βγει, να θυμιάσει το λαό και τον περιμένανε. Ξαφνικά βλέπει στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης να στέκεται ένας μεγάλος άγγελος.
Και φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Του λέει ο Γαβρίλ, μη φοβούς Ζαχαρία, του λέει. Μάλλον να χαρείς, διότι η γυναίκα σου θα μείνει έγιος και θα γεννήσει Ιών, παιδί, και θα καλέσει το όνομα του Ιωάννη, του λέει. Και χαμογέλασε ο Ζαχαρίας. Τώρα λέει, και εγώ δεν μπορώ να κουνηθώ, αλλά και η γυναίκα μου είναι στήρα και υπερήλυση. Πολύ γρήγορα. Γίνεται αυτό, είπα. Επειδή δεν πιστεύεις στα λόγια του Θεού, του λέει, θα μείνεις κοφάλαλος έως ότου γεννηθεί το παιδί. Μέχρι που να γεννηθεί το παιδί. Και βγήκε έξω με το θυμίαμα και έκανε με νοήματα, γιατί δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει, ούτε να μιλήσει. Έμενε κοφάλαλος 9 μήνες μέχρι που γεννήθηκε το παιδί. Όταν όμως βρισκόταν στο έκτο μήνα της κύσεως η μητέρα του προδρόμου, η Ελισάβετ, ναι, παρουσιάστηκε στη Ναζαρέτ ο Γαβρίλ και είπε το χαίρε στη Παναγία. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος με τα σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κυρίας σου. Και φοβήθηκε η Παναγία, μήπως ήταν κανένας που αυτός που γέλασε την Εύα, την πρώτη Εύα, που την γελάσε και εμένα. Μη φοβούμαι Μαριά μου, λέει, διότι έβρες χάρη παρακυρίου, θα ενήσει αιών και καλέσει τον όνομα του Ιησού. Αυτός ο Ιησούς θα σώσει τον κόσμο από την αμαρτία. Ιδού λέει, η συγγενή σου η Ελισάβετ και στήρα που ήταν, τη γριά που ήταν, είναι όμως σήμερα στο έκτο μήνα της κύσεως. Δεν είναι τίποτα που δεν θα εκπληρωθεί από το λόγο του Κυρίου. Ιδού η δουλή Κυρίου είπε, γεννηθεί το κατατορή μας, να γίνει όπως το είναι. Δεν μπορούσε να την ονομάσει. Τι απάντησε να έδινε ο Αρχάγγελος, δυο προς επτά ειδέοι, βόση, χαίρε και χαριτωμένη. Δεν είχε τίποτα να ζωή. Και σηκώνεται μετά τις σπουδές η Παναγία και πήγε στα ορεινά της Σιγουδαίας, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Και μπήκε στο σπίτι του Ζαχαρία και εισπάσατο την Ελισάβετ. Και καθώς εγίνεται ο σωσμός της Μαρίας προς την Ελισάβετ, εσχύρτησε το βρέφος αυτής η κυρία της εν αγαλιάσει. Και ενεφώνησε φωνή μεγάλη η Ελισάβετ. Πόθε μην ούτω ή να έρθει η μήτρη μου, του Κυρίου μου πρόσμα. Η Παναγία ήταν, έγινε μητέρα του Θεού μετά, ήταν ίδιος και αυτή. Δεν είναι ένας. Διότι εδώ καθώς εγένοντας ο σπασμός, εσχύλισε το βρέψον την κοιλία μου εν αγαλιάς. Και μακαρία η πιστεύσα στάσε ως διέσαι τελείωσης της εδωλημένης παρακυρίου. Είπε δε Μαριά μου, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο, τη γαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό του Σωτήρου, ότι επέμβλεψεν επί ταπείνωση της δούλης αυτού, ειδού γάρα από τον ίνου μακαριούσι με πάσε ελληνέ. Έμεινε δε Μαριά εσύ μήνας τρεις και υπέστρεψε στον οίκονα της. Και αφού υπέστρεψε στον οίκονα της, την είδε ο Ιωσήφ ο δίκαιος και είπε ότι με έχει απαντήσει. Έχει κλεψίγαμος η κυρία. Νομίζω ότι ήταν κλεψίγαμος τότε. Δεν ήξερε. Αλλά ήθελε να την διαπομπέσει, να τη δώσει διαζύγιο κρυπά, να μην, το, να μην τη διαπομπέσει εντομάδο χωρίς, γιατί θα τη λιωδοβόδουσαν την Παναγία. Και είπε άστο το πρωί, τη νύχτα βλέπει στον ύπνο του τον Γαβρίλ, τον Αρχάγγελο, να του λέει
Μην διστάξεις. Παράλαβε Μαριάμ τη γυναίκα σου, διότι το γεγιθένι που αφής είναι εκ του νέου του Αγίου. Και γεγιθείς εκ του Ήπλου. Ο Ιωσήφ και έκανε καθώς τον προσέτρεψε ο άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, να το διακόψουμε δεν γίνει. Ναι, γιατί η μόνο πέρασε. Ναι. Λοιπόν. Και ένα ακόμη θα πω για τον Αρκάδινο. Γιατί έχει συνέχεια μετά. Έχει συνέχεια. Άγγελος Αγραβούση. Από το Ποιμένος Αγραβούσης στο Συμβοσχή, την Ήθα, που βγάζουν τα πρώτα να τα... να κουνηθούν, να πάρουν αέρα, να κατουρίσουν, να κάνουν τα πάντα. Και είδανε τον Αρχάγγελο τον Μέγα, τον Μεγάλο Άγγελο, και φοβήθηκαν. Μη φοβηθείτε, είπε. Μη φοβηθείτε. Διότι ετέχθη μην σωτήν σήμερα. Και είναι σωτηφικός μου. Πηγαίνετε λέει στο σπήλαιο της στη Βηθλέμ και θα δείτε σημείο λέει βρέφος σφαλαινωμένο στη φάτια των αλόγων. Αυτός είναι ο σωτηφικός μου. Και πήγαινε το προσκύνησαν πρώτοι οι απλοί ποιμένες. Και όταν είπε αυτά στους ποιμένες ο Γαβρίλ, πλήθος αγγέλων κατέβει για τον ουρανό. Πλήθος. Πλήθος, ναι. Να τόσοι άνθρωποι. Κάθε άνθρωπος έχει και τον Άγιο Δότη. Και δοξολογούσαν. Και ενωθήκαν με τον Μεγάλο Άγιο και ψάδανε το δόξα εν υφτύσεις του Θεού και πηγής ειρήνη εν ανθρώπους αδικία. Λοιπόν, και ένα ακόμα. Το 999 έφερε το χαιρετισμό στο Άγιον Όρος ο Γαβρίλ. Ήταν κάποιος άρρωστος μοναχός, ο οποίος διάβασε την Ευωδουθία στο κελί του. Δεν μπορούσε να πάει στην εκκλησία. Και την ώρα αυτή που λειτουργούσε μέσα στο κελί του, παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος, αλλά με σχήμα μοναχού. Με σχήμα μοναχού. Του λέει τι κάνεις, να ήμουν άρρωστος λέει και διαβάζω την Αποκριφή εδώ. Και έψαλε την τιμιωτέρα μου τον Χερουβή. Από την ώρα εγώ. Ο Βασχητής αυτός. Άγιο Όρος έγινε αυτό. Ναι. Α, δεν το είπες καλά. Πώς να το πω. Θα λες άξιον εστίν πως αληθώς μακαρίζει, σε την Θεοτόκον την αημακάριστον και παναγόμητον, και μητέραν του Θεού ημών, την δημιωτέραν του Κερουβήμ και ενδοξωτέραν ως εγκρίτη του Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων του ακούσα την όντως του Ζεμονή. Α, ωραίο, να μου το γράψεις, είπε. Φέρε χαρτί και μολύβι, να το γράψω. Μην δεν έχω λίγο. Και βρεις μια πλάγα στρωτή. Και έγραψε με το δάκτυλο το άξιον εστίν ο Γαβρίλ και έγινε άφαντος. Και από τότε ονομάστηκε το μοναστήρι αυτό άξιον εστίν. Λοιπόν, με συγχωρείτε γιατί σας καθυστέρησα. Όχι, ήταν το θέμα πάρα πολύ ωραίο και από ό,τι ακούσαμε όλοι, και ιδιαίτερως εσύ που είχες, ήθελες να ακούσεις, βλέπουμε εδώ ότι σε κάθε κίνηση των ανθρώπων, αν δεν προπορεύονται άγγελοι, δεν έχουμε ελπίδα για τίποτα, ούτε για έργο καλό, ούτε για σωτηρία. Πώς σε λένε αγαπητέ. Άγγελος, αλλά η σωτηρία είναι στεγνία του Θεού, όχι από τους άγγελους, εξαρτάται από τον Θεό πιστεύω εξαρτάται η σωτηρία μας. Ναι, εφόσον... Απλά, εφόσον... Οι άγγελοι είναι κτίσματα για αυτά, ναι, λειτουργικά. Εφόσον ο Θεός τα στέλνει για να με διακονούν και να μας διακονούν. Άγγελος φύλακας των ψυχών, των σωμάτων. Κάνουν όμως μεγάλη δουλειά που μεγάλο το έργο. Κάθε αμαρτία. Μεγάλο το έργο. Μέσα στη ζωή. Άγγελε, θα σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχω ορισμένα βιβλία εδώ, είχα τον ανιψό μου τον Βασίλη. Μπορείς να διαβάσεις ορισμένα κομμάτια. Ναι. Λοιπόν.
μία μέση από τη μία μολυβιά εδώ, και εδώ, μέχρι εκεί. Λοιπόν, πριν να διαβάσεις, θέλω να πω κάτι. Αγαπητοί, επειδή την άλλη φορά είχαμε μία συζήτηση έξω από το θέμα μας, που να με είχαμε, για το Άγιο Βάπτισμα, ποιος έχει ευθύνη επάνω στον Ήπιο. Έφερα το βιβλίο της Εκκλησίας μας και ο Άγγελος θα μας διαβάσει ένα κείμενο που λέει για τον ανάδοχο. Λοιπόν, Άγγελε, διάβασε. Λοιπόν, αρκεί και μόνο να ενθυμηθεί ο ανάδοχος, ο νονός δηλαδή, ότι δια τον Ήπιον που ευαπτίστη έδωκεν αυτός πάλιν και πολλάκι στην υπόσχεση ότι αποτάσσεται το σατανά, ότι απετάξεται το σατανά, ότι συντάσσεται το Χριστό, και αυτός ομολόγησε την πίστη του Μυθιού για του συμβόλου της πίστεως. Αρκεί να ενθυμηθεί ότι την στιγμή εκείνη που έκαμε την ομολογία αυτήν, την έκαμε ενώπιον του Θεού, έδωκεν υπόσχεση ισόραν ιεράν, που ετελείται το μυστήριο. Αρκεί ακόμα να ενθυμηθεί τους λόγους εκείνους που ήκουσαν στο τέλος, εις την ευχή της τριχοκουρίας. Από το στόμα του ιερέως, ο οποίος παρεκάλλει τον Θεόν λέγον, ευλόγησον άμα το αυτού ανάδοχο και δώσ' αυτής πάντα μελετάνεν τον νόμο σου και τα ευάρεστά σοι πράτην. Αρκεί, λέγομαι να ενθυμηθεί ταύτο ανάδοχος για να εννοήσει πρωτίστως όποιος πρέπει να είναι αυτός ως προς την πίστη και την αρετή, ακόμα δεν να εννοήσει ότι δεν είναι το καμία φιλική υπηρεσία κάποιας φιλοφρόνησης προς τους γονείς του νηπίου, το ότι εδέχτη να γίνει ανάδοχος, αλλά πράξης ιερότατη, κατά την οποία έδωκεν υπόσχεσης ιερά, όχι στον άνθρωπο, αλλά στον Θεό. Άγγελε, ευχαριστώ. Αυτό είναι μία απάντηση. Πιστεύω να πήρατε ένα μήνυμα, ότι είναι μέγα μυστήριο και μέγα ευθύνη και του αναδόχου όταν κάνει τον νονό και τον ανάδοχο και βάζει έναν άνθρωπο στο δρόμο του Θεού. Έχει η υποχρέωση να τηρήσει τον νόμο του Θεού και την υπόσχεση που έδωσε. Αλλά την ευθύνη την μεγαλύτερη την έχει η μάνα όμως. Καλά. Η μάνα είναι υπεύθυνη για όλα. Γιατί η μάνα το έχει κάθε ώρα και ο τιμής στο σπίτι. Ποιο? Για την κατήχηση είναι η μητέρα, έτσι. Ναι. Αυτό θέλω. Για την κατήχηση ναι, προς τα του Θεού. Λοιπόν, σήμερα, όπου σας έχω πει, φέτος έχουμε κηρύγματα αποστολικά. Και όπως και την άλλη φορά και την προηγούμενη φορά, έτσι και σήμερα, μέσα από τον Απόστολο θα ψάξουμε να δούμε ακριβώς τι θέλει να μας πει ο Απόστολος. Άγγελε, για έκανε... Μήτα προς Κορινθίους. Για να γνωρίσει. Είναι. Λοιπόν. Ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερίσει. Και ο Σπύρον επευλογίας, επευλογίας και θερίσει. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία μία εκλείπηση εξ ανάγκης. Ηλαρών βαρδό την αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός, πάσαν χάριν περισσεύσε εις ημάς. Ειναν πάντι πάντοτε πάσαν αυτάρκια, έχοντες περισσεύεται εις παν έργων αγαθών, καθώς γέγραπτε, εσκόρπισεν, έδωκε της πένησιν. Η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα, ο δε επιχορηγών σπέρματος πύροντι, και άτον εις βρόσιν χορηγήσε, και πληθύνε των σπόρων ημών και αυξήσε τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Εν πάντι πλουτιζωμένη, εις πάσαν απλότητα, ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστίαν τον Θεό. Ευχαριστώ, Άγγελε. Θα σου δώσω και ένα βιβλίο άλλο και θα σου λέω πότε θα διαβάζεις. Ναι. Αυτό είναι το νούμερο 128. Το 128. Οπότε θα σου πω κάποιο νούμερο άλλο, θα πας στο άλλο νούμερο, έτσι. Ναι. Και θα ψάξεις να δεις το νούμερο. Λοιπόν, βάζω τον Απόστολο. Έχω πιάσει 2-3 σημεία. Να δούμε τι μας λέει ο Απόστολος σήμερα. Λέει, και ο Σπύρον επί ευλογίας και θερίσει. Αυτός που θα σπείρει επί λέει ευλογίας και επί ευλογίας θα θερίσει. Για να γίνω πιο κατανοητό. Θα μας πει πρώτα ο πατέρας της Εκκλησίας το τι ακριβώς λέει το κείμενο αυτό. Και μετά θα το σχολιάσουμε λίγο, το 128.
Όταν πηγαίνεις να επισκεφθείς κάποιο συγγενικό ή φιλικό σπίτι, μην πηγαίνεις εκεί για να φας και για να πιεις. Αλλά για να ανταλλάξεις τορκικά λόγια, να δροσείς την ψυχή σου με την αγάπη, να αλληλοστηριχθείτε μέσα στην κοινή πίστη. Ούζει το ταϊμόν, αλλά εμάς, λέγει ο Απόστολος. Βλέπουμε εδώ, αγαπητοί μου, ότι επισκέψεις, δόξα τω Θεώ, όλοι μας κάνουμε πολύ. Στους συγγενείς μας και στους συνανθρώπους μας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνουμε τις επισκέψεις. Ο σκοπός είναι το τι θα πούμε, τι θα σπείρουμε. Και ο πατέρας, από ό,τι να με είδατε, λέει ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Για διάβασε λίγο εκεί στο τέλος. Ναι, πού? Εκεί στο Ραμίδης. Πού θα ζητώ ημών. Όχι, όχι, λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, αλλά για να ανταλλάξεις τορκικά λόγια, να δροσίσεις την ψυχή σου με την αγάπη, να αλληλοστηριχθείτε μέσα στην κοινή πίστη. Να λέει να, και να αλληλοστηριστούμε. Δηλαδή σημαίνει ότι ο Κύριος έχει προειπεί στις εντολές του. Μεταξύ αδερφών αλλήλων τα βάρη σηκώνεται. Δηλαδή τι σημαίνει βάρη και αλλήλων αδερφών να σηκώνουμε. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος μέσα στη γη αυτή και στη ζωή του δεν έχει δικά του πράγματα. Είναι όλα του Θεού. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί τα χαρίσματα που έχει ο κάθε άνθρωπος είναι τάλαντα που έχει δώσει ο άνθρωπος. Και αν δεν αξιοποιήσουμε αυτό το τάλαντο, εγώ που έχω κάποιο τάλαντο, που δεν το έχει ένας αδερφός άλλος, ο αδερφός στον άλλον άδερφο, είμαστε ένοχοι. Γι' αυτό λέει και ο πατέρας της Εκκλησίας να στηριζόμαστε μεταξύ αδερφών και να δίνουμε ίδρον λέει ζών. Δηλαδή να δίνουμε την πραγματική ζωή όταν συναντιόμαστε για οτιδήποτε συνάντηση. Διάβασε και το 100 και το 387. Πάλι στο θέμα αυτό είναι. Μας το λέει με έναν άλλο τρόπο πάλι ο πατέρας. 387. Τι είναι ψευδής ευγνώμη στο Θεό? Το να ευχαριστεί κανείς τον Θεό μονάχα με τα χείλη για, για τα αγαθά που έλαβε και να χρησιμοποιεί αυτά τα αγαθά μονάχα για τον εαυτό του, χωρίς να γνιάζεται για τον πλησίον του. Το να τα λαμβάνει και να τα φυλάει για τη δική του αποκλειστικά χρήση, στερώντας έτσι τους αδελφούς του από αυτά. Αυτή η ευχαριστία είναι ψευδής και απαρέσκει στον Θεό. Τι να τις κάνει ο Θεός τις ευχαριστίες μας όταν δείχνουμε έσχατη ευχαριστία στην τάξη, όταν δεν δίνουμε στους άλλους από εκείνα που μας δίνει? Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας μας λέει πάλι έναν άλλο τρόπο, ότι ο κάθε άνθρωπος από εμάς όλους, μέσα στη γη όλοι αυτοί που είμαστε, έχει ορισμένες ευεργεσίες και πολλές ευεργεσίες και η μεγαλύτερη είναι η ίδια η ζωή μας. Και πολλές φορές θα πω ένα λόγο που ξεχνάμε στην προσευχή μας να το λέμε. Και την υγεία μας ακόμα πρέπει να δοξάζουμε και να του λέμε: Κύριε, ευχαριστούμε που και σήμερα φρόντισες να μην πάθουμε κακό. Διότι ο παππούς είπε πρωτίδερα, έφερε παραδείγματα για τους αγγέλους. Και εγώ συμπληρώνω και λέω ότι ο Θεός όταν βλέπει την προαίρεσή μας πάντοτε στέλνει άγγελους και μας φυλάνε από κάθε κακό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι αυτά τα χαρίσματα που έχει ο άνθρωπος, αυτοί τις δωρές από τα άλλοτε δεν είναι δικά του, λέει ο πατέρας Ρέζα. Και πρέπει να κάνουμε καλή διαχείριση προς τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και έξω από την οικογένειά μας. Ένα άλλο σημείο που λέει ο Απόστολος, λέει «Ηλαρών γα δότη αγαπά ο Θεός». Ας πάμε στον πατέρα να δούμε τι λέει και να το σχολιάσουμε πάλι. Λοιπόν, το 371. Έτσι που είναι αρχαιωμένη η ανθρώπινη φύση, τον αγαπάμε τον Θεό και τον πλησίον μας επιμηχάνεται μόνο με την αυταπάρνηση. Όποιος θέλει να ανταποκριθεί ενεργώς στην κορυφαία αυτή εντολή του Ευαγγελίου, πρέπει να υποβληθεί αδίσταχτα σε μεγάλες θερήσεις, για χάρη εκείνων που αγαπά. Αμήν. Λοιπόν, εδώ λέει «Ηλαρώ γα δότη». Δηλαδή πρέπει να είμαστε ζεστοί μέσα μας για το Θεό,
για να μας χορηγήσει τη δύναμη να κάνουμε τι, να κάνουμε αυτή την ελεημοσύνη που ζητάει ο Κύριος προς τον συνάνθρωπό μας. Αυτό όμως για να το πετύχουμε πρέπει να στερηθούμε πολλά πράγματα. Και δυστυχώς βλέπουμε εδώ ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν στερούνται πολλά πράγματα. Αλλά επειδή θέλω να ακούσω πάλι τον πατέρα στο θέμα αυτό και μετά θα σχολιάσουμε τι και για ορισμένα προβλήματα, ας τον ακούσουμε στη σελίδα και στο κείμενο 207. 207 πάμε. Ναι. Μην παραλείπεις την ελεημοσύνη. Πρέπει καθημερινά να την ασκείς χωρίς να δυσανασκητεί η καρδιά σου. Δεν δίνεις τίποτα το αληθιναδικό σου. Δίνεις ό,τι ανήκει στον Θεό. Στα πονεμένα παιδιά του Θεού. Δεν είσαι τίποτε άλλο παρά οικονόμος, διαχειριστής της θείας περιουσίας. Να θεωρείς τον εαυτό σου ταπεινό υπηρέτη των ελαχίστων αδελφών του Κυρίου. Και έτσι να εντελείς το χρέο σου, να εκτελείς το χρέο σου με τρυφερή καρδιά, ταπεινά αγώγιστα. Καλείσαι να διακονείς τον Χριστό, τον κτίσει και τον βραβευτεί. Σκέψου τι μεγάλη τιμή, τι ψηλό αξίωμα σου δόθηκε με αυτή τη διακονία. Να είσαι λοιπόν ηλαρός δότης. Μπορεί το χρήμα να έρχεται σε σένα εύκολα, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Χωρίς να καταλάβεις να βάλεις το κόπους. Μοίραζε το λοιπόν και εσύ εύκολα, χωρίς να του πολυδίνεις σημασία. Οι κόποι σου μπορεί να αμείβονται καλά ικανοποιητικά. Ας είσαι λοιπόν και εσύ γενναιόδωρος στους άλλους. Πολλοί από αυτούς δεν αμείβονται ανάλογα με την αξία τους. Να μην δίνεις τους άλλους ανάλογα με την αξία τους, αλλά ανάλογα με τις ανάγκες τους. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ, για να τοποθετούμε λίγο ακριβώς επάνω στη ζωή. Τι λέει το κείμενο που μας είπε ο πατέρας. Λέει ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας απέναντι στον νόμο του Θεού και να είμαστε ευάρεστοι, δηλαδή να τον αγαπάμε με τέτοια προαίρεση που ο Κύριος να το γνωρίζει εκ των προτέρων, δίχως να κάνουμε προς τους συνανθρώπους μας επιδείξεις. Δηλαδή, τι θέλει να πει αυτό. Θέλει να πει αυτό ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να κάνουν μία ελεημοσύνη. Οτιδήποτε επιλογής ελεημοσύνη. Υπάρχουν πολλών ειδών. Και κοιτάνε να την κάνουν με επίδειξη. Ο Κύριος δεν χρειάζεται αυτή την επίδειξη. Όταν δίνει η δεξιά, να μην γνωρίζει η αριστερά. Αλλά πιο μέσα πηγαίνω και λέω κάτι άλλο που είναι δυνατό. Ποιο? Ότι από την ώρα που σηκωνόμαστε, αδέρφια μου, το πρωί για να πάμε στη δουλειά μας, για να βγάλουμε το καθημερινό, πρέπει να δοξάζουμε το Θεό για το καθημερινό και από αυτό που μπορούμε να δώσουμε, να το δώσουμε αν μπορεί ο καθένας ξεχωριστά, ο καθένας χωριστά, να το δώσει ηλαρών γάρ δότη. Δηλαδή με ζέστη πραγματική, με αγάπη πραγματική προς τον συνάνθρωπο, δηλαδή να τον βλέπει ακριβώς το πρόβλημα που έχει. Στο πρόβλημα που έχει και να τον ακουμπάει. Εκεί θέλω να μείνω και να πω κάτι. Δεν μας μιλάει τώρα με αποστολικό ανάγνωμα ειδικά περί χρημάτων. Μας μιλάει περί ελεημοσύνης και η ελεημοσύνη αυτή, ο Σπύρο λέει, επί ευλογίας και ευλογία θερήσει. Ελεημοσύνη, αδέρφια μου, όπως είπα και προηγούμενα, είναι πολλών ειδών. Αλλά η μεγαλύτερη ελεημοσύνη που υπάρχει στην ανθρωπότητα, στον άνθρωπο πάνω, είναι. Και θα μου απαντήσετε εσείς. Θα σας θέσω την ερώτηση εγώ και θα μου απαντήσετε εσείς. Τι είναι σε κάποιον άνθρωπο να του λύσεις κάποιο πρόβλημα οικονομικό ή να του λύσεις το πρόβλημα της αιώνιας ζωής του όταν είναι μακριά από το έλεος του Θεού και με τη βοήθεια του Θεού καταφέρουμε και σπείρουμε πνευματικό λόγο και τον πάμε κοντά στο Θεό. Τι είναι καλύτερο? Περιμένω απάντηση. Ποιος έχει? Ποιο είναι καλύτερο? Να το... απάντηση, μια ερώτηση απάντηση πάνω σε αυτό. Ναι, ναι. Για να το πούμε εμείς του ανθρώπου, φυσικά είναι το δεύτερο. Όχι. Τι είναι καλύτερο? Καλύτερο είναι το δεύτερο.
Βεβαίως. Το δεύτερο, ναι. Να τους πούμε το λόγο του Θεού. Ναι. Αλλά πάνω σε αυτό όμως είναι μια ένα σημαντικό σημείο σε αυτό που ναι. είπατε και πολύ σωστά. Ότι εμείς είμαστε απέναντι στο Θεό σωστή ώστε να... Μπράβο. Μα ξανά... αυτό να μην κοιτάμε εδώ. Ο Απόστολος αυτό λέει. Υπάρχουν και μερικοί, λέει. Υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι... Η λαρό γάδο, δηλαδή ζεστό άνθρωπο που να έχει κινήσεις τέτοιες με προαίρεση προς τον συνάνθρωπό του. Αυτό όμως για να το καταφέρουμε δεν έρχεται από μόνο του. Θέλει φοβερή προσπάθεια που θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που δεν πιστεύουν στον Θεό αλλά έχουν διαβάσει τις γραφές για να αφήσουν κάποιους άλλους που έχουν συμφέροντα και λένε καλά λόγια ο Θεός, η Παναγία και οι άνθρωποι τους πιστεύουν και αυτοί έχουν συμφέροντα. Δηλαδή, στο όνομα του Χριστού και της Παναγίας κάνουν πράγματα, θα έλεγα, εντός και εκτός αγωγικών εσχρά. Ο κόσμος θα πιστεύει. Και λένε αυτός τι καλός άνθρωπος, ωραία τα λέει, χωρίς να ξέρουν πίσω από το παρασκήνιο τι κρύβεται. Δηλαδή, επικαλείται το όνομα του Χριστού και της Παναγίας, ο κόσμος πηγαίνει και λέει τι ωραία που τα λέει, χωρίς να γνωρίζουν πίσω τι υπάρχει. Αυτό είναι σωστό. Αυτό τώρα εγώ... Κοιτάξτε, αυτό τώρα φεύγουμε σε κάποιο θέμα άλλο. Φεύγουμε σε κάποιο θέμα άλλο. Γιατί, ναι, λέγε. Με το στόμα οι άνθρωποι με τιμούν πολύ, αλλά η καρδιά τους πόρο απέχει. Είναι πολύ μακριά η καρδιά τους. Να δώσουν την καρδιά πρώτα. Εμείς σαν άνθρωποι μου, και ό,τι να κάνουμε προς άνθρωποι. Με την καρδιά να δώσουμε. Όχι με το ζόρι. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μία απάντηση απλή, λιτή, αλλά μεγάλη, κατανοητή και απόλυτη. Και απόλυτη. Λοιπόν, από ό,τι μου δεις να καταλάβω, αδερφέ Αθανάση, είναι ότι άνθρωπους λέγουμε, ανθρώπους δεν υπάρχουν. Σωστή. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα η απάντηση θα την πάρεις από εδώ. Τι λέει εδώ. Φιλοκαλία. Οι φίλοι ή οι καλοί. Να που πρέπει ο άνθρωπος στα προβλήματά του και στις υποχρεώσεις του και στις ανάγκες του να έχει τους φίλους και να τους αγκαλιάζει και να τους επικαλεί. Οι φίλοι αυτοί όσα χρόνια και να περάσουν είναι αφάνατοι, είναι κοντά μας. Μάλιστα. Και είναι ολοζώντανοι. Συμφωνείς, Θανάση? Μάλιστα. Ο δε επιχορηγών σπέρμα το σπύρωτη και άτον εις βρόσιν χορηγήσει και πληθύνε το σπόρον ημών. Θα κάνουμε σχόλιο εφόσον πάμε στον πατέρα, το 361. Αφιέρωσε ολόκληρο τη ζωή σου στη διακονία του Θεού. Αν διαβάζεις κάτι επικοδομητικό, προσευχή σου να σε φωτίσει ο Κύριος ώστε ο λόγος του να πιάσει το έδαφο της ψυχής σου και να καρποφορήσει. Αν μιλάς των πλησίων σου, μίλα λογικά, συνετά κατά τις παγορεύσεις του Αγίου Πνεύματος για το καλό της ψυχής του αδελφού σου. Απόφευγε τα άχρηστα λόγια, σαν φαρμάκι φιδίου, ενθυμούμενος ότι παν ρήμα αργόν, ο εάν λαλήσωσιν, οι άνθρωποι αποδόσουσιν περί αυτού λόγων εν ημέρα κρίσεως. Θα κατακριθούν γι' αυτό από τον Θεοκριτή. Αν διδάσκεις παιδιά δικά σου ή άλλων, κάμε και αυτό το έργο σου έργο Θεού, διδάσκοντας τα με το Πνεύμα. Ό,τι και αν κάνεις αυτόν εδώ τον κόσμο, νίκα με το όνομα του Κυρίου και με το σημείο του Σταυρού, τις αντιδράσεις του νεοητού εχθρού που επιδιώκει να σε ταράξει, να σε σκοτήσει, να σε καταβάλει. Είτε στείς, είτε πίνεις, είτε τι ποιείς, πάντα εις δόξαν Θεού ποιεί. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ, αδερφοί μου, ότι αυτό το σημείο είναι πολύ δύσκολο κείμενο και ο Απόστολος το έχει συντάξει τόσο όμορφα που μας πιάνει ένοχο. Δηλαδή, άνεφε μου ου ποιήσετε αγαθό, λέει ο Κύριος. Και το λέει πολύ σωστά. Γιατί ποιος άνθρωπος από μόνος του με το εγώ του, όχι εμείς Κύριε, μαζί Κύριε, εμείς, εγώ, τη λέξη εγώ, αυτή τη λέξη εγώ που έχει έρθει η Αναστάτωση στην ανθρωπότητα και έχουμε δει αυτά που συμβαίνουν και έχουμε τρομάξει.
Δηλαδή, δεν υπάρχει στην ανθρωπότητα ειρήνη. Δεν υπάρχει ανθρωπιά. Δεν υπάρχει εσπλαγνία ο ένας απέναντι στον άλλον. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα εγώ του καθενός ξεχωριστά και θέλει ο κάθε άνθρωπος και μιλάω πιο πολύ και εμείς πιανόμαστε ένωση και εμείς, βέβαια, αλλά μιλάω πιο πολύ για τους μεγάλους μεγάλους που έχουν υπευθυνότητα απέναντι στους λαούς και κοιτάνε να φέρουν τη χαρά, την ειρήνη και η Καινή Διαθήκη, ο καινούριος νόμος του Χριστού που ήρθε και σταυρώθηκε για να σταυρώσει τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, για να μας ανοίξει τη διάνοια να δούμε καλύτερα τα σφάλματά μας, δεν τον έχουν εν μέσω. Γιατί λέει ο Κύριος, όπου δύο-τρεις συνηγμένοι για το όνομά μου είμαι παρόν και εγώ. Και αυτοί μαζεύονται πολύ, πάρα πολύ αρκετοί. Αλλά το Κύριο τον έχουν μακριά. Αδέρφια μου, πώς θα κάνουμε έργο καλό, όπως λέει εδώ ο Απόστολος και ο Πατέρας καλώς μας διδάσκει μέσα από εκεί ότι τίποτα δικό μας δεν έχουμε για να δώσουμε στο συνάδελφό μας. Άραγε, ναι, όχι λίγο να ρωτήσω, ναι. Άραγε, τι θέλω να πω, ότι οι Απόστολοι που ήταν τόσο κοντά στον Κύριο και τον πιάνανε και τον ακούγανε και είχαν αυτό το μεγαλείο να τον έχουν κοντά τους, πολλές φορές είχαν αδυναμίες και λέγανε «Κύριε, πρόσθεσε ημίς πίστη». Δηλαδή, είχαν αδυναμίες και πέθανε και εθέλανε από τον Κύριο, ενώ βλέπανε τόσα θαύματα, τόσες δωρεές, πρόσθεσε πίστη. Εμείς που είμαστε τόσο μακριά, όχι τόσο κοντά, τι πρέπει να πούμε, όπως λέει ο Πατέρας. Λέει, έργο, αν δεν έχει την ευλογία της Εκκλησίας, την ταπείνωση, τη δόξα του Κυρίου, και να δουλέψουμε πραγματικά απέναντι στον νόμο του Θεού για να μας χορηγήσει το χάρισμα της ελεημοσύνη, για να μπορούμε να σπείρουμε, δεν θα τα καταφέρουμε. Αποκλείεται να τα καταφέρουμε. Και αυτό θα μας το πει και πιο κάτω το, και το σημείο 112. Ναι. Μήπως θέλεις να πεις τίποτα. Μια ερώτηση πάνω στο πρόβλημα. Είπατε πως οι μεγάλοι δεν κάνουν έργα Κυρίου γιατί δεν έχουν τον Κύριο μέσα τους. Όχι, λέω ότι προσπαθούν με το να με εγώ τους με το εγώ, ναι, να φέρουν την ειρήνη και τη χαρά στον κόσμο. Και ο Κύριος είπε, όπου δύο-τρεις συνηγμένοι παρών κι εγώ. Δηλαδή, ο νόμος του Θεού δεν είναι εκεί για να τους ελέγξει, να πούνε, βρε αδέρφια, τι λες εσύ. Ο Κύριος λέει εδώ, η αγάπη λέει εδώ. Αυτή την αγάπη την έχουν πετάξει. Λοιπόν, για ποια ειρήνη μιλάμε, για ποια αγάπη. Και η ερώτηση μου είναι, γιατί. Η ερώτηση μου είναι απλή. Γιατί. Γιατί. Ενώ γνωρίζουν ότι χωρίς τον Κύριο δεν θα υπάρχει η αγάπη και η ομόνοια, κάνουν το εγώ τους. Και εγώ γιατί θα σου δώσω την απάντηση. Ενώ γνωρίζουν και θα μου απαντήσεις εσύ να, τώρα. Να, όχι. Να πω πέρα, πέρα. Και μετά να πεις εσύ για σαμόνα αυτό το πίσω. Μήπως τώρα την ώρα. Μήπως αυτοί που κάνουν πορείες για την ειρήνη βουνάζουν και σκίζουν τα παπούτσια από το Μαραθώνα να έρθουν στην Αθήνα. Εξαρτάται η ειρήνη ή υπέρ της άνωθεν ειρήνης. Από πού να ζητήσεις. Για τη σωτηρία. Όπως το λέει. Με πορείες θα ζητήσουν την ειρήνη. Αυτό θα δούμε στήσω. Αυτός είναι ο. Η ειρήνη στον πολέμη στον πολίτη. Εγώ θα δώσω μία απάντηση άλλη, Θανάση. Και ο παππούτσα αυτή που είπε είναι καλή. Αλλά εγώ θα δώσω μία άλλη, άνωθεν. Άνωθεν. Ποιο. Ενώ υπάρχει η Αγία Γραφή, ο παλαιός ο νόμος. Και το ξέρουν αυτό αυτοί. Ναι, ο Μωσαϊκός με την Καινή Διαθήκη που είναι η Αγία Γραφή και τα δύο βιβλία αυτά. Λοιπόν, βλέπουμε όμως ότι ο Κύριος έχει συντάξει και ένα βιβλίο άλλο. Και στην Πάντο, την άλλη φορά, είχαν μαζευτεί πολύ. Γιατί εκεί έγινε η αποκάλυψη. Ναι. Έγινε η αποκάλυψη. Δηλαδή, γιατί σου δίνω την απάντηση τώρα εγώ εκεί. Ο Κύριος πριν 2.000 χρόνια, αδερφέ Θανάση και όλοι μας εδώ, γνώριζε την εσχατολογία, την άμορφη μάζα των ανθρώπων
και την αχαριστία, να το πω τη λέξη έτσι, που θα φτάναμε εκεί και τα ήχη προναμε ήπη. Μακάρι, εύχομαι, μακάρι, ο κόσμος να γίνει μία δεύτερη να μην είναι δει. Και να προσκυνήσουμε όλοι, να δοξάσουμε όλοι και να πούμε όλοι, μικροί, μεγάλοι, ήματο. Τότε μπορεί να ταρακουνήσουμε την αποκάλυψη. Αλλά μέχρι στιγμής δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνω. Έτσι. Λοιπόν, λέγε το 112, Άγγελε. Να είσαι όσο μπορείς πιο πράος, πιο ταπεινός και πιο απλός κατά τη συμπεριφορά σου και τη σχέση σου προς τους άλλους. Πρόσεχε όμως από την υποκρισία της κούφιας ταπεινολογίας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Να παραδέχεσαι με βαθιά συνέστηση και όχι απλώς να λες ότι είσαι ο πρώτος των αμαρτωλών και άρα ο έσχατος των ανθρώπων. Από την υπερηφάνεια προέρχεται η αυτοικανοποίηση, η ψυχρότηση και η ανεντικρίνεια στην περιφορά μας. Προς όσους έχουν την ανάγκη μας ή προς όσους δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τη δική μας ανάγκη. Μάλιστα. Λοιπόν, τι έχω να πω, αδέρφια μου, κάτι που λέει ο Κύριος, ο τυφλός αυτός, γιατί, Κύριε, του πάνε όλοι, είναι τυφλός, είναι αμαρτίες γονέων, τι έκανε κανένα κακό αυτό. Και ο Κύριος του απαντάει, όχι λέει, αλλά για να δοξαστεί το όνομά μου. Και βλέπουμε εδώ ακριβώς το τελείως αντίθετο, η φθορά. Αυτό που λέγαμε πρωτήτερα, ότι ο άνθρωπος παραμερίζει το Θεό και ειδονίζεται, να πω τη λέξη που είναι χαμηλή, ειδονίζεται να, και να πούμε αυτό να με ικανοποιείται του εγώ του και να δοξάζεται μπροστά στον κόσμο και να κολακεύεται. Αυτό φυσικά είναι τόσο φτηνό και τόσο να είμαι ευτελής που δεν αξίζει ο άνθρωπος αυτός σε τίποτα και δεν μπορεί να προσφέρει έργο. Διότι προσφέρει έργο μέσα στους ανθρώπους, παίρνει τα μπράβο του ανθρώπου και ο άνθρωπος δεν έχει κάτι δικό του. Αυτά τα μπράβο πρέπει να είναι από τα άνωθε. Γι' αυτό λέει ο πατέρα, προσέχτε καλά, λέει και το τονίζει, προσέχτε καλά. Η κίνηση που κάνουμε προς τους αδερφούς μας, που κάποιος έχει ανάγκη, για οτιδήποτε ανάγκη, υπάρχουν διαφόρων ειδών ανάγκες. Για να το ξαναεξηγήσω. Δεν μιλάει εδώ περί χρήματα. Είναι και χρήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλες ανάγκες πολλές. Αλίμονό μας, αν πάμε στον συνάνθρωπό μας και να με κομπάζουμε και φουσκώνουμε σαν γαλιά, ότι κάναμε κάτι δικό μας και έκανα εγώ ή ο ένας ή ο άλλος. Αν γίνει κάτι σωστό, αν γίνει κάτι ωφέλιμο, αμέσως το μυαλό μας και η καρδιά μας να πάει και να πει «Δόξα Κύριε το όνομά σου, εσύ Κύριε, μου δώσες τη δύναμη και έκανα το έργο αυτό». Και ο πατέρας εκεί μας προτρέπει για να πάμε και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε αδύναμοι και από μόνοι μας δεν κάνουμε τίποτα. Παρακάτω ο Απόστολος μας δίνει ένα άλλο σημείο. Ισπάσαν απλότητα ήτης κατεργάζεται δημών ευχαριστίαν το Θεό. Η απλότητα. Για να τη δούμε την απλότητα αυτή πως πρέπει να την εργαζόμαστε. Μας το λέει το 542. Έχει νηπιακή απλότητα στη σχέση σου με τους ανθρώπους και με τον Θεό. Η απλότητα της καρδιάς είναι το ύψιστο και πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Ο ίδιος ο Θεός είναι τελείως απλός, γιατί είναι τελείως πνευματικός και τελείως αγαθός. Μην αφήνεις λοιπόν την καρδιά σου μοιρασμένη ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ναι. Που σημαίνει ότι ο πατέρας μας ξεκαθαρίζει και μας λέει αυτό που είχε πει ο Κύριος εδώ και 2.000 χρόνια. Μαμονά και Θεό δεν μπορείτε να δουλέψετε. Δύο Κυρίους δεν γίνεται. Ή τον ένα θα αγαπήσετε και τον άλλο θα μισήσετε. Ο άνθρωπος ο σημερινός, ευχόμαστε η παρέα μας εδώ,
να μην είμαστε τέτοιοι και να μην έχουμε ελαττώματα τέτοια. Και όποιος τα έχει, αν τα έχει, η Εκκλησία περιμένει για να ταπεινωθούμε. Γιατί το πεσίν, αδέρφια μου, είναι ανθρώπινο. Το να παραμείνουμε στο πεσίν είναι διαβολικό. Η Εκκλησία περιμένει για να μας ανασηκώσει. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ ότι πρέπει να... μου το διαβάζεις στο τέλος λίγο, γιατί για την κουβέντα που είπα. Μην αφήνεις λοιπόν την καρδιά σου μοιρασμένη ανάμεσα στο καλό και το κακό αυτό. Ναι, αυτό. Λοιπόν, και βλέπουμε εδώ ότι έχουμε κάνει εισήγηση. Προσπαθούμε να τα παντρέψουμε όλα. Λίγο Θεό, λίγο τόνα, λίγο τάλο, λίγο τηλεόραση, λίγο πονηρά πράγματα, πάμε εδώ σε σκοτεινά, σε τώρα εκεί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι... κατά τα άλλα είμαστε χριστιανοί. Στην ταυτότητα. Στην ταυτότητα. Ο Κύριος δεν μας θέλει στην ταυτότητα, αδέρφια μου χριστιανούς. Μας θέλει στην πράξη, στην καρδιά. Ακριβώς. Να είμαστε και να το ομολογούμε. Αλλά μας προτεύει ο Πατέρας σε ένα άλλο σημείο, 23, για να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Όχι απλοί χριστιανοί και ορθόδοξοι μάλιστα, την κανονική πίστη. Τέλος πάντων. Και ως το 28. 23. 23. Ναι. Οι ορτές της Εκκλησίας μας φέρουν στη μνήμη κάποιο γεγονός της Θείας Οικονομίας ή κάποιο Άγιο Πρόσωπο. Το γεγονός στο πρόσωπο αυτό πρέπει να συγκεντρώνει την ευλαβητική προσοχή μας, ώστε να φωτίζεται η ψυχή από τη σημασία του και το πνευματικό του μεγαλείο. Έτσι φέρουμε μπροστά στα μάτια του εσωτερικού μας ανθρώπου τον Κύριο, τη μητέρα του, τους αγγέλους και τους αγίους. Αναλογιζόμαστε τη σχέση καθενός από αυτά τα πρόσωπα με τον Θεό και τι επίδραση έχουν σε όλη την Εκκλησία. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ, αδέρφια μου, ότι οι Άγιοι πολλές φορές έχουμε κάνει ένα μεγάλο σφάλμα στις περισσότεροι άνθρωποι. Λένε, ας πάρουμε ένα παράδειγμα τον εαυτό μου για να μην πιάσω ανθρώπους άλλους και με το στόμα μου. Την Τετάρτη είχα την εορτή μου. Γιόρταζα. Ευχαριστώ. Γιόρταζα. Σαν χριστιανός, σαν συνείδηση, απέναντι στο ουρανό όλμα που επήρα, που ο παππούς σήμερα μας έκανε καλό κήρυγμα το τι σημαίνει άγγελος που προπορεύεται και μας δίνει τα προβλήματα ο άγγελος, διότι είναι δύναμη αόρατη. Βλέπουμε ότι το όνομα που ο καθένα μας έχει, κάποιο όνομα, δεν το τιμούμε. Εγώ σαν χριστιανός, με τη συνείδηση αυτή, με τον αγώνα που κάνω, έστω το μικρό αγώνα, ταυτοποιήθηκα με τον πνευματικό μου. Σηκώθηκα την Τετάρτη το πρωί, πήγα στην εκκλησία μου, ετοίμησα τον άγγελο που μου έδωσε το όνομά του, κοινώνησα, πήρα την ευλογία, την επήγα σπίτι μου και από εκεί και πέρα, αν είχα όρεξη να πάω κάπου, σε κάποιον άνθρωπο, κάπου να με αλλού, μπορούσα να πάω. Προπορεύεται να δοξάζουμε το όνομα που πήραμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αδέρφια μου, αυτό το ξεχνάνε και κάνουν κάτι άλλο. Δοξάζουν το τραπέζι, τα φαγωπότια και δοξάζονται από μόνοι τους. Και η συγγεία ο ένας ο άλλος, δίχως να πάνε στην εκκλησία, δίχως να ακούσουνε, δίχως που η εκκλησία αναγεννά τον άνθρωπο, γιατί είπαμε πρωτήτερα για το Άγιο Βάπτισμα. Άγιο Βάπτισμα. Άγιο Βάπτισμα σημαίνει ότι ενεργεί ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και δίνουνε το προβάδισμα στον άνθρωπο και τον εχρίουνε δικό τους πλέον παιδί τους. Που σημαίνει εμείς που πήραμε το όνομα αυτό, τι πρέπει να κάνουμε, η Εκκλησία φωνάζει. Εμείς χαμπάρι δεν παίρνουμε, γι' αυτό είμαστε εδώ και όπως είπα, κάθε 15 μέρες θα πιάνουμε τους Αποστόλους και θα τους μελετάμε να δούμε, γιατί λένε σπουδαία πράγματα. Θέλω να μου διαβάσεις ένα κομμάτι από εδώ. Να μας το πει αυτά που είπαμε όλα και ο Κύριος, έτσι. Λοιπόν.
36, ναι. Πού είναι, εδώ είναι, ναι. 36, ναι, ναι. 41. Να με το, να με κείμενο διαβάσει. Ναι, ναι. Το απλό ή το, πώς θα λέει. Όχι, να με το κείμενο. Ελιόπη δε τη συμμαθήτρια εδώ, να το δω. Στην Ιόπιν δε υπήρχε κάποια μαθήτρια του κυρίου που ελέγεται Ταβιθά. Το όνομα δε αυτό μεταφράζεται εις την ελληνική με τη λέξη Δορκάς. Αυτή ήταν γεμάτη από αγαθοεργίας και ελεημοσύνες που έκανε συνεχώς. Συνέβη δε κατά τα σημέρας εκείνας να ασθενήσει αυτή και να αποθάνει. Αφού δε την έλουσαν και την ετοίμασαν, την έβαλαν εις το επάνω διαμέρισμα της οικίας. Μέχρι πού? Το 38. Μέχρι 41. Εφόσον δε η πόλη Λίδα ή το πλησίον της Ιώπης, σαν ήκουσαν οι μαθηταί ότι ο Πέτρος είναι εις την πόλη αυτήν, του έστειλαν δύο άνδρας και τον παρεκάλουν να μην βαρυνθεί να έρθει μέχρι αυτόν. Πράγματι δε ο Πέτρος εσηκώθηκε και πήγε μαζί με τους δύο αυτούς απεσταλμένους. Όταν δε έφτασαν εις την Ιώπη, τον ανέβασαν εις το Ανώγειο και εκεί παρουσιάστησαν εις αυτόν όλοι οι χείρε κλαίους δια των θάνατων αυτής που τας επροστάτευε. Και ως δείγματα της προστασίας αυτής ενδείκνυα εις τον Πέτρον υποκάμισα και πανοφόρια όσα έφτιανε όταν ήταν μαζί των ζωντανή Δορκάς. Αφού δε ο Πέτρος έβγαλε όλους έξω από το Ανώγειον που ήταν η νεκρά, εγονάτισε και προσευχήθη. Και αφού εστράφη προς το νεκρό σώμα είπε «Ταβιθά, σήκω επάνω». Αυτή δε άνοιξε τα μάτια της και όταν είδε τον Πέτρο από εξαπλωμένο που ήταν ανησυχώθη καθιστή στο κρεβάτι της. Της έδωσε δε τότε ο Πέτρος το χέρι και την εσήκωσε νόρθια. Αφού δε φώναξε τους χριστιανούς και ιδιαίτερος τα σύρας που τους την παρουσίασε ζωντανή. Έγινε δε γνωστόν το θαύμα τούτο εις όλη την πόλη της Ιώπης και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριο. Παππού, έτσι να πεις τίποτα εκεί εσύ. Αυτό που να με άκουσες. Ωραίο ήταν. Τα μυθά. Ωραίο ήταν, ναι. Να κάνουμε ερώτηση. Ωραίο ήταν. Πάνω σε αυτό. Ναι, ορίστε, ναι. Γιατί τους έβγαλε τους έξω ο Πέτρος. Εδώ τώρα μου στέκουμε. Γιατί μου γράφει εδώ, τους έβγαλε τους έξω. Γιατί. Γιατί προσευχήθηκε. Γιατί να μην ήταν πιο κόσμος μέσα λοιπόν, και να προσέχουμε. Επειδή να με έτυχε να το διαβάσω σε πατερικό στη φιλοκαλία, όχι σε αυτό το βιβλίο, σάλλο, γιατί να με πέντε να με τεμάχια, πέντε μαχιά, λέει ότι η ελεημοσύνη μπορεί να, πούμε, να κάνει ανάσταση στον άνθρωπο. Δηλαδή πλήθος αμαρτιών, κι αν είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος, με την ελεημοσύνη μπορεί να αλλάξει τοποθεσία. Και χωρίς να έχει εξομολογηθεί. Όχι, και να είναι στην εκκλησία μέσα. Λοιπόν, και να αλλάξει τοποθεσία. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Η γυναίκα αυτή, καλός κακός, πέθανε. Λοιπόν, πέρασε από εκεί ο Απόστολος Πέτρος. Λέει ο πατέρας. Και ο Κύριος όταν πήγε να αναστήσει την κόρη του Ιαρίου, δεν έψε κανέναν μέσα, μόνο οι γονείς της και οι τρεις μαθητές, οι πρόκριτοι. Πάντως ήταν μέσα κόσμος, ναι. από τα λεγούμενά σας. Ναι, ήσαν. Ναι, αλλά, ο κύριος... αλλά όχι όλοι οι μαθητές. Όχι, όλοι τους πήρε όλους. Οι δύο, τρεις πάντως υπήρχαν. Τώρα εδώ συγκεκριμένα παράδειγμα υπήρχε. Μάνα και πατέρα. Εδώ, γιατί ο Κύριος μας απόδειξε ότι και μπροστά σε κόσμο. Σου λέω τώρα εγώ. Ο κόσμο δεν έχει πρόβλημα. Διάβασα στον πατέρα και σου ανταποδίδω και σου κάνω ακριβώς και ανάγνωση του πατέρα. Γιατί μήπως υπάρχει κάτι εκεί πέρα που περνάμαστε μόνοι μας ξεχωριστά, όλοι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εκεί θα πω κάτι. Εκεί θέλω να πω κάτι. Συγγνώμη. Βλέπουμε ότι η ελεημοσύνη, λέω, και θα φτάσω εκεί θα φτάσω. Εκεί είναι ακριβώς. Ναι, λοιπόν, τον άνθρωπο τον αλλάζει πολλές φορές. Δηλαδή, βλέπουμε την Ταβιθά που καλός κακός η γυναίκα πέθανε. Λοιπόν, πέρασε από εκεί ο Απόστολος Πέτρος. Οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι γυναίκες και οι χείρες, πιάσανε τον Απόστολο Πέτρο και του μιλήσανε. Γιατί του μιλήσανε, αγαπητέ Θανάση, ξέρεις. Του μιλήσανε για να πιστεύω για να κάνει καλά την Ταβιθά. Γιατί να την κάνει καλά. Για να τους ξανακάνει πάντα ελεημοσύνες. Όπως... Γιατί η γυναίκα αυτή δεν έπρεπε να πεθάνει. Ήτανε τόσο καλή. Με την προσύνη. Και όλοι προσευχηθήκαν και λένε μα αυτή η γυναίκα, μα αυτή τόσο καλή
με τη Λεμεζίδη. Να, με ένα μου έδωσε αυτό. Εμένα το άλλο. Και ήταν έμπρακτη. Όχι, όχι, μου στα λόγια. Δεν πρέπει να το κάνει και με επίδειξη όμως. Με ταπείνωση και με αγάπη λέει. Είχε να με πεθάνει. Δεν ήταν ζωντανή. Δεν το λέγανε οι άλλοι. Είχε πεθάνει. Το λέγει ο κόσμος, θα λέγει ο Πέτρο. Ναι, που είχε πεθάνει. Πολύ ωραία. Και βλέποντας, λέει ο πατέρας, τη ζέστη των γυναικών και τη θέρμαση για τη γυναίκα αυτή που την αγαπούσανε, εδώ πάει η λέξη «Ιλαρό γαδότη αγαπά ο Θεός». Και αυτή η Ταβιθά έτσι ήταν. Πολύ ζεστή, έδινε. Λοιπόν, και ο Απόστολος Πέτρος ήρθε και ξαφνιάστηκε. Και λένε οι πατέρες, τα χασε. Και λέει, τι πρέπει να κάνω. Και κλείθηκε μέσα στο δωμάτιο και προσευχήθηκε. Και λέει, Κύριε, τέτοια ψυχή, μα πώς μπόρεσες και την πήρες. Εδώ κοίτα, κράτα μαρτυρούν όλοι. Το ένα, το άλλο, το άλλο. Δείξε τη δόξα σου. Εφόσον η γυναίκα αυτή σε δοξάζει, δείξε τη δόξα σου με το χέρι της, με το χέρι της που έδινε. Άρα, δηλαδή, ζητούσε τον Κύριο να της δώσει τη ζωή, να την αναστήσει πάλι. Ναι, ναι. Συμφωνώ σε όλα αυτά. Αλλά γιατί έβγαλε όλους τους άλλους έξω από το δωμάτιο, γιατί το λέει μέσα, τους έβγαλε όλους έξω. Και δεν μείναν και οι γυναίκες μαζί να προσευχηθούν, οι χείρες όλοι μαζί και ο Απόστολος Πέτρος. Εδώ εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Μήπως θέλει να μας δείξει τίποτα άλλο. Υπάρχει, γιατί είναι λεπτό σημείο αυτό. Επειδή τυχάνει και ο πατέρας σου είναι ιερεύς. Πρόσεξε τι θα πω. Μήπως τώρα μην πω στον πατέρα μου, τώρα μην ξέρω με τον πατέρα. Μήπως, γιατί εκεί εγώ δεν είδα κάποιο σημείο στον πατέρα να μένει εκεί, στο θέμα αυτό. Μήπως ήθελε να κάνει καλύτερη επικοινωνία, να μην έχει τον όχλο και τον θαλάσσι. Αυτά τα έλεγα, να έχει μόνο το Πέτρος. Λέω εγώ. Και οι άλλοι απ' έξω όμως προσεκτηθήκανε. Δεν μένει ότι γιατί πήγε μόνος του για αυτό, για αυτό, για αυτό, για αυτό. Απλώς πήγε μέσα και περιμέναν όλοι την απάντηση. Τον αφήσανε να κάνει αυτό που να με επιθυμούσανε. Δεν τον ενοχλήσανε. Και αυτός καλώς γιατί πήγε μόνος του, γιατί πήγε μόνος του και κλείθηκε, αγαπητέ Αφανάσιε, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Αν όχι, θα πω και... Ο προφήτης Ηλίας ανέφερε το γιο της Χύρας, που το φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δεν το ξέρει. Και αφού έμεινε 3 χρόνια περίπου εκεί, στο σπίτι της Χύρας, πεθαίνει το παιδί στο διάστημα αυτό. Αρρώστησε και πέθανε. Και του λέει, Κύριε, λέει, ήρθες εδώ να μου ελέγξεις αμαρτίες μου. Και πέθανε το παιδί μου. Δώσ' μου το παιδί μου εδώ. Το παίρνει νεκρό το παιδί και το δίνει στον Ηλία. Και τον ανεβάζει το υπέρο απάνω, ο Ηλίας. Το ξαπλώνει στο στρώμα που κοιμόταν ο Ηλίας. Μόνος του. Και γονατίζει μπροστά στο νεκρό και είπε προσευχή και είπε Κύριε λέει στο σπίτι αυτό που σκηνικό που μου φιλοξενεί σήμερα έφερε μεγάλο κακό και πέθανε το παιδί. Σε παρακαλώ να επιστρέψω την ψυχή του παιδιού. Ελεημοσύνη και εκεί έγινε. Από τη Χύρα προς τον προφήτη Ηλία. Λοιπόν, λοιπόν, είπε όμως ότι Κύριε έσπερες λέει έφερε το κακό είπε. Ναι. Το Κύριο τόλμησε και είπε. Ναι. Ναι, ο προφήτης λέει ότι... Πάνε κόντρα στο παιδί. Αυτό που λέει σωστό που είπε. Δεν ξέρω αν το λέει έτσι. Έτσι το λέει. Αυτό που παπαμίτσο είναι σωστό που είπε όμως ο προφήτης Ηλίας προς τον Κύριο. Ότι έφερε στο καθό. Ναι, σωστό. Για να το πει ο Ηλίας και έγινε. Σωστό είναι. Τι ήταν ο Ηλίας. Αφού πέθανε το παιδί, ήταν κακό. Αυτό που λέει... Παρακάλεσε, Κύριε, έφερες λέει το κακό. Παιδιού, να μην αμφιζήσει τη μάνα. Σαν να λέω κάτι να πάθω να πω ότι φταίει ο Κύριος δηλαδή. Δηλαδή Χριστέ μου εσύ φταίει ότι πάθαινε. Α όχι, δεν το είπε με την έννοια. Δεν το είπε, όχι Φανάση. Γιατί... Τώρα μπήκαμε στο δρόμο. Μπράβο, λοιπόν. Πήγε ο προφήτης Ηλίας, κάτσε να το πω λίγο. Πήγε παντού,
για να πούμε φίλο ενηθεί και. Άρα παίζει ρόλο ο τρόπο. Μπράβο. Και δεν τον, και δεν το άνοιξε κανεί την πόρτα για να του δώσει έστω λίγο κάτι. Και η χείρα αυτή είχε μία κούφτα αλεύρι για το παιδί τη αυτό. Μάλιστα. Και το φύλαγε για να μην πεθάνει. Και προτίμησε να το δώσει πού? Του Ηλία. Του Ηλία. Και λέει, κύριε, έκανε κακό σε αυτό. Σε αυτή τη γυναίκα η οποία. Τώρα ξέρω ότι. Κατάλαβε. Έτσι το είπα. Έτσι. Δεν το είπε με την έννοια ότι είναι κακό ο Θεό. Έτσι. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Εμεί είμαστε απλοϊκοί άνθρωποι. Δεν είμαστε τίποτα μπροστά στο Θεό. Έτσι. Συνήθω αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Ότι ό,τι παθαίνουμε φταίει ο Θεό. Και το γράφουν και γράφε. Πιστεύω το γράφουν και γράφε. Περί σεισμού που λέει, δηλαδή παρόλο του σεισμού αυτά, αυτοί λέει ευλασίμησαν το όνομα του Θεού. Αντί να πούν δηλαδή βοήθεια Παναγία μα με την παθαίνουμε, αυτοί λένε ότι φταίει ο Θεό. Και το βλέπουμε αυτό σήμερα. Το μόνο που έχω να πω εκεί, να σου δώσω μία απάντηση λίγο, γιατί κατάλαβα σε ποιο χώρο το πά και με ποιο τρόπο το λε. Οι Άγιοι μα. Αυτό γίνανε και Άγιοι, δεν τυχαία, δεν γίνανε Άγιοι τυχαία. Διάλεξε ο Κύριος, θέλημα Θεού. Μπράβο. Γιατί μόνο ειδικά, ειδικά τον πρώτο χρόνο μετά Χριστού που μαρτυρήσανε εκατομμύρια, βλέπουμε από τα πατρικά μας ότι όταν τους πηγαίνανε για το μαρτύριο, πηγαίνανε με χαρά. Με χαρά. Γιατί εμείς όταν μας πάνε κάπου πάμε κλαίγοντας. Μήπως είμαστε ένοχοι, μήπως είμαστε παραβάτες. Μήπως δεν εφαρμόζουμε αυτό που λέει ο Κύριος και πρέπει να πούμε καλά να τα πάθουμε και δεν το λένε. Ακριβώς. Και εμείς λέμε το αντίθετο, διότι παθαίνουμε. Ναι, και έχω να προσθέσω κάτι εκεί, εφόσον να με υπόθηκαν αυτά, για να ακουστεί και εδώ, για να το ακούσουν και έξω από εδώ. Ποιο, στην τηλεόραση κάποιος άνθρωπος, σε μια ηλικία 45 χρόνων περίπου, πριν 1,5 μήνα, 2 περίπου τόσο, έκανε μια κακή πράξη. Πήγε σε μια γριούλα και της έκανε κακό. Της έκανε κακό. Και στο τέλος της έκανε το κακό, το σωματικό, και τη σκότωσε μετά. Μάλιστα. Και τον πιάσανε, τον τραβήξανε για τα δικαστήρια, τον άνθρωπο αυτό, και του βάζουνε το μικρόφωνο εκεί, όπως καλή ώρα υπάρχει εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, και λέει, γιατί το έκανες αυτό? Και φώναζε, δεν το έκανα εγώ. Μα πού δεν το έκανες εσύ? Εσύ το έκανε. Δεν το έκανα εγώ. Ποιος το έκανε? Ο άλλος μου εαυτό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχουν πνεύματα καλά και κακά. Ο Κύριος με τον Απόστολο σήμερα μας ξεκαθαρίζει ποιο πνεύμα θέλει για να έχουμε ευλογία στο λόγο μας. Εντάξει, θα σήμερα. Λοιπόν, αγαπητέ Άγγελε, αυτό και τέρμα. Θέλω να περάσω όμως λίγο δυνατά για να ακουστεί. Όχι, εκεί που έχω βάλει το. Ναι, εδώ. Τι λέει, τι λέει εδώ. Πού, εδώ, ερμηνεία του κύριε Λέσου. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, αγαπητοί, θέλω να ακούσετε κάτι, αγαπητά μου αδέρφια. Ότι οι πατέρες μας και ειδικά στον Άγιο Όρος μας προτεύουν στη ζωή μας μέσα αυτή που είναι αναστατωμένοι, στα χείλη μας να έχουμε το Κύριε Ελέησον. Πλήθος, λέει, από κινδύνους θα ξεφεύγουμε. Αλλά το Κύριε Ελέησον πρέπει και θέλω να δώσουμε όλοι μας μία προσοχή πώς το θέλουν οι πατέρες μας να το εννοούμε. Έχει μεγάλη σημασία. Αγαπητέ Άγγελε, πες. Ερμηνεία του Κύριε Ελέησον. Λοιπόν. Από εδώ που λέει συνοπτικά σχολεία. Ναι, ναι, πέρα, γι' αυτό. Δεν είναι πολύ. Και αυτό το μικρό κείμενο που πραγματεύεται με χαριτωμένη απλότητα για τη μονολόγηστη ευχή παραδίδεται από τους συλλέκτες των πατερικών κειμένων της φιλοκαλίας ανωνύμως και μέσα από τις προθέσεις του να βοηθεί και να καλλιεργείται από τον λαό του Θεού η γλυκύτατη νοερά προσευχή. Για να θεμελιώσει δε την αναγκαιότητα της εξητήσεως του Θείου Ελέους ως ο συντάκτης του μικρού αυτού δοκιμίου ανατρέχει στην εποχή των Αποστόλων που παρέδωσαν την ευχή συμφώνως και προς άλλους διδασκάλους της νοερές προσευχής. Παρότι περιέχει απόψεις κοινές πλέον γύρω από την ευχή του Ιησού, όμως στην απλότητά του οικοδομεί πίθη κατανήσει με την ιδιαίτερη χάρη του, οπότε και με
το αυτό επιτυγχάνει το σκοπό των εκδοτών της φιλοκαλίας, ώστε να δικαιούται να ενσωματωθεί σε αυτή. Λοιπόν. Να διάβασε την ερμηνεία. Λοιπόν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, και συντομότερα Κύριε ελέησον, από τον καιρό των Αποστόλων χαρίστηκε στους χριστιανούς και ορίστηκε να το λένε ακατάπαυστα όπως και το λένε. Τι σημαίνει όμως τούτο το Κύριε ελέησον, είναι πολύ λίγοι σήμερα που το ξέρουν. Και έτσι φωνάζουν καθημερινά ανωφελώς, αλίμνο και ματέως το Κύριε ελέησον, και το έλεος του Κυρίου δεν το λαμβαίνουν γιατί δεν ξέρουν τι ζητούν. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πως ο Υιός και Λόγος του Θεού, αφού τους σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και υπέμενε τόσα πάθη και σταυρώθηκε, και χύνοντας το Πανάγιο αίμα του εξαγόρασε τον άνθρωπο από τα χέρια του διαβόλου, από τότε έγινε Κύριος και εξουσιαστής της ανθρώπινης φύσεως, και προτού βέβαια σαρκωθεί ήταν Κύριος όλων των κτισμάτων, ορατών και αόρατων, ως δημιουργός και ποιητής τους, όμως των ανθρώπων και των δαιμονίων που δεν θέλησαν από μόνοι τους να τον έχουν Κύριο και εξουσιαστή τους, δεν ήταν και αυτός Κύριος τους, ο Κύριος όλου του κόσμου. Ο Πανάγαθος Θεός δηλαδή και τους αγγέλους και τους ανθρώπους τους έκανε αυτεξούσιους και τους χάρισε το λογικό να έχουν γνώση και διάκριση. Γι' αυτό, ως δίκαιος που είναι και αληθινός, δεν θέλησε να τους αφαιρέσει το αυτεξούσιο και να τους εξουσιάζει με τη βία και χωρίς τη θέλησή τους. Αλλά εκείνους που θέλουν να είναι κάτω από την εξουσία και την διακυβέρνησή του, εκείνος ο Θεός και τους εξουσιάζει και τους κυβερνά. Εκείνους πάλι που δεν θέλουν, τους αφήνει να κάνουν το θέλημά τους, ως αυτεξούσιοι που είναι. Για τούτο και τον Αδάμ που πλανήθηκε από τον αποστάτη διάβολο και έγινε και αυτός αποστάτης του Θεού και δεν θέλησε να υπακούσει την εντολή του, τον άφησε ο Θεός στο αυτεξούσιό του και δεν θέλησε να τον εξουσιάσει τυραννικά. Αλλά ο φθορμενός διάβολος που τον πλάνησε εξ αρχής δεν έπαψε και έπειτα από το... και δεν έπασε και έπειτα να τον πλανά, ώστε τον έκανε παρόμοιο στην αναλογία με τα κτίνη, τα ανόητα, και ζούσε πλέον σαν ζώο άλογο και ανόητο. Μα ο πολυέλεος Θεός τον σπλαχνίστηκε τελικά και έτσι χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο. Και με το πανάχραντο αίμα του τον λύτρωσε από τις δουλείες της αμαρτίας και διαμέσου του Ιερού Ευαγγελίου τον οδήγησε πως να ζει θεάρεστα και κατά τον Θεολόγο Ιωάννη μας έδωσε εξουσία να γίνουμε τέκνα Θεού και με το Θείο βάπτισμά μας αναγέννησε και μας ανέπλασε και με τα άχαρτα μυστήριά του τρέχει καθημερινό στην ψυχή μας και τη ζωογονή. Και με έναν λόγο, με την άκρα του Σοφία, βρήκε τον τρόπο να μένει πάντοτε αχωρίστος με εμάς και εμείς με αυτόν, για να μην έχει πλέον καθόλου τόπο σε εμάς ο διάβολος. Ορισμένοι όμως από τους χριστιανούς, ύστερα από τόσες χάριτες που αξιώθηκαν και ύστερα από τόσες ευεργεσίες που έλαβαν από τον Δεσπότη Χριστό, πλανήθηκαν και πάλι από τον διάβολο και εξαιτίας του κόσμου και της σαρκός ξεμάκρυναν από τον Θεό και κατακυρεύονται από την αμαρτία και από τον διάβολο, κάνοντας το θέλημά του. Όμως δεν είναι τελείως ανέστητοι ώστε να μην αισθάνονται το κακό που έπαθαν. Καταλαβαίνουν τα σφάλματά τους και γνωρίζουν την υποδήλωσή τους και δεν μπορούν αυτοί μόνοι τους να γλιτώσουν και γι' αυτό προστρέχουν στον Θεό και φωνάζουν τον Κύριε ελέησον, για να τους εσπλαχνιστεί ο πολυέλειος Κύριος και να τους ελεήσει, να τους δεχτεί σαν τον Άσο το Υιό και να τους δώσει πάλι τη θεία χάρη του και μέσω αυτής να γλιτώσουν από την δουλεία της αμαρτίας, να αποκμαντηθούν από τους δαίμονες και να λάβουν πάλι την ελευθερία τους, για να μπορέσουν με τον τρόπο αυτό να ζήσουν θεάριστα και να φυλάξουν τους εντολές του Θεού. Αυτοί λοιπόν οι χριστιανοί που, όπως είπαμε, με τέτοιο σκοπό φωνάζουν τον Κύριε ελέησον, αυτοί θα επιτυχάνουν εξάπαντος και το έλεος του Πανάγαθου Θεού και θα λάβουν την χάρη του να ελευθερωθούν από την δουλεία της αμαρτίας και να σωθούν. Εκείνοι όμως που δεν έχουν είδηση από αυτά που είπαμε, μήτε γνωρίσουν τη συμφορά τους που είναι καταδουλωμένοι στα θελήματα της σάρκας και τα κοσμικά πράγματα, μήτε έχουν ευκαιρία να συλλογιστούν την υποδήλωσή τους, αλλά χωρίς τέτοιο σκοπό φωνάζουν μόνο το Κύριε ελέησον, περισσότερο... Όποιος όμως δεν ξέρει τίποτα από αυτά που είπαμε, αλλά από συνήθεια μόνο φωνάζει τον Κύριε ελέησον, αυτός δεν είναι δυνατόν να λάβει ποτέ το όλιο του Θεού. Γιατί τα πρωτεύοντα έλαβε πολλές, γιατί και πρωτύτερα έλαβε πολλές χάριτες από τον Θεό, μα δεν τις αναγνώρισε, μήτε ευχαρίστησε τον Θεό που τους ξέρωσε. Αυτός έλαβε το όλιο του Θεού όταν πλάστηκε και έγινε άνθρωπος. Έλαβε το όλιο του Θεού όταν αναπλάστηκε με το Άγιο Βάπτισμα και έγινε Ορθόδοξος Χριστιανός. Έλαβε το όλιο του Θεού όταν γλίτωσε από τόσους κινδύνους ψυχικούς και σωματικούς που δοκίμασε τη ζωή του.
έλαβε το έλεος του Θεού τόσες φορές που αξιώθηκε να κοινωνήσει τα άχραντα μυστήρια. Έλαβε το έλεος του Θεού όσες φορές αμάρτησε στο Θεό και τον πήκανε με τις αμαρτίες του και δεν εξολοθρεύτηκε. Μήτε τιμωρήθηκε παιδαγωγικά όπως του έπρεπε. Έλαβε το έλεος του Θεού όταν με διαφόρους τρόπους ευεργετήθηκε από το Θεό και δεν το αναγνώρισε. Αλλά όλα τα λησμόνησε και δεν φρόντισε καθόλου για τη σωτηρία του. Αυτά λοιπόν ο χριστιανός, αυτός λοιπόν ο χριστιανός, πώς να λάβει το έλεος του Θεού χωρίς να αισθάνεται και χωρίς να γνωρίζει πως δέχεται τέτοια χάρη από τον Θεό, όπως είπαμε, μήτε να ξέρει τι λέει, αλλά να φωνάζει μόνο το Κύριε Ελέησον χωρίς κανένα στόχο και σκοπό εκτός από μόνη τη συνήθεια. Ευχαριστώ, Αγγίλη. Αδέρφια μου, καταλάβετε, το Κύριε Ελέησον είναι μία λέξη, Κύριε Ελέησον, αλλά στοιχίζει πολύ στον άνθρωπο, που πρέπει να αναθεωρεί πολλά πράγματα και ευεργεσίες από το Θεό που παίρνει. Λοιπόν, όταν κατεκοντίζεται ο Πέτρος στη λίμνη του Τιβεριάδου, που τον κάνει στον Κύριο για να πάει κοντά, και άρχισε να καταποντίζεται και είπε «Κύριε σώσε με», λέει, και απλώνει το χέρι του παντοδύναμος και τον έβγαλε έξω. Ολιγόπιστε, του λέει, εις τι εδίστασες. Τον είπε ολιγόπιστε, γιατί εδίστασες. Μετά το πατερημό θα πούμε το αγιορείτικο Κύριε Ελέησον. Επειδή υπόθηκε από τη Θεοκαλία. Πατερημόν, ποιος θα πάρει. Πατερημόν, ψαρνίσαι, αγιωστήρω το όνομά σου. Ελθέ το Ιωσήλιο σου γεννητή, θα θελημάσαι στον ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επίγουσιων δώσουν εις σήμερον και άφησε μην τα οφνήμα τριμών, ως και η νης αφίε με σωλεσμών, και μη είσαι να έγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.